Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λίμπερο 107 και 4 στον FM, ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας στο μικρόφωνο, Ζάχος Ντρούλινγκ απέναντί μου. Συντροφιά Παραίτσαδα, πάμε μαζί μέχρι και τις 12 όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Καλησπέρα, κύριε Ζάχο. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Να πούμε ότι έχει πάρα πολύ ψωμί και η αγωνιστική σε ποδόσφαιρο μπάσκετ. Υπάρχει και η απόφαση, η πρωτόδικη βέβαια, της ΕΕΑ. Έχουμε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει πρωτόδικη και δευτερόδικη. Είναι? Μία είναι η απόφαση της ΕΕΑ. Ναι. Υπάρχει εννοώ. Η οποία δεν ανήκει ούτε στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έτσι. Ναι. Είναι μια επιτροπή την οποία ορίζει ο εκάστοτε υπουργός κυβερνήσεως και ήταν γνωστό ότι όλο αυτό θα γίνει το σκηνικό από τη στιγμή που ο κύριος Αβγενάκης πριν δύο μήνες καθαίρεσε από μόνος του δύο άτομα της επιτροπής. Πέντε έχει η επιτροπή. Και έβαλε δύο από τον Πειραιά. Εντάξει, τον ένα ο οποίος είναι πρόεδρος και τον άλλο τον έκανε κανονικό μέλος από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Οπότε ήταν αναμενόμενο αυτό. Και να πούμε για να ηρεμήσει λίγο ο κόσμος. Έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός και οι σύμμαχοί του κατάφεραν και χαίρονται για κάτι το οποίο θα απογοητευτούν σε λίγο καιρό όταν θα βγει, αυτό, όταν θα βγει η κανονική απόφαση. Αυτό θα αφήσουμε τα δικαστήρια να το αποφασίσουν. Ολυμπιακός, φυσικά. Ναι. Ολυμπιακός, αυτό που ήθελε να περάσει, δηλαδή να βάλει φωτιά στο ποτάλι, γιατί δεν μπορεί να ξεπεράσει τον ΠΑΟΚ στα δομολογία. Είναι δύσκολο να βλέπεις τον ΠΑΟΚ πρώτο. Και για τους διοικούντες του Ολυμπιακού, και για τον κόσμο του Ολυμπιακού, και για την οικογένεια του Ολυμπιακού, αλλά και για τους συμμάχους παύλα παραρτήματα του Ολυμπιακού. Είναι δύσκολο σε όλους αυτούς να βλέπουν το αφεντικό της χώρας, το ασπρόμαυρο αφεντικό της χώρας, να είναι για άλλη μια φορά με δική τους κυβέρνηση, με δικού τους υπουργούς, με δικούς τους συμμάχους, όλα εναντίον του ΠΑΟΚ, μόνος του ο ΠΑΟΚ να είναι πρώτος μόνος στη βαθμολογία. Είναι δύσκολο, αλλά κοιτάξτε όλοι σας. Όλοι σας, και οι κόκκινοι και οι κίτρινοι και οι πράσινοι και οι μπλε, να το συνηθίσετε. Ωραία. Γιατί θα γεράσετε πριν την ώρα σας. Εντάξει, για να ηρεμήσει λοιπόν λίγο ο κόσμος. Ναι, πες αυτό να πω και εγώ. Γιατί έρχονται πολλά μηνύματα, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει τι γίνεται. Και όλα έχουν γίνει με επιστημονική μέθοδο. Κατά την προσφυλή τακτική των συγκεκριμένων. Καταρχήν η απόφαση βγήκε τη στιγμή που έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει αυτό? Μία επιτροπή η οποία συνεδρίασε πρώτη φορά στην ιστορία της. Δευτέρα ημέρα, μετά από τρελές πιέσεις που έχουν δεχτεί, όλοι ξέρουμε από πού. Μια επιτροπή η οποία έβγαλε απόφαση την ώρα που ο ΠΑΟΚ έπαιζε. Έπαιζε πρωτάθλημα. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν το κατάλαβα σοβαρά, τι σημαίνει δεν αυτό? Δεν πειράζει. Εσύ δεν πρόκειται να το καταλάβεις. Ούτε και. Ίσα-ίσα, αυτό ούτε, ήταν. Ούτε να υπάρχουν και μαζικές αντιδράσεις. Δεν ξέρω πόσο κόσμο θα είχε. Το καταλάβετε. Έτσι, όταν θα δείτε τον ΠΑΟΚ να σηκώνει το πρωτάθλημα και το κύπελο μαζί, πάλι το Μάιο, εκεί που θα είστε εξαφανισμένοι. Εγώ νομίζω, εντάξει, και σημερινή, εγώ νομίζω ότι η σημερινή απόφαση έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, με τη σημερινή απόφαση, για πες εσύ τα δικά σου να δούμε τι θα πεις και θα απαντήσω. Εγώ ένα-ένα. Καταρχήν να πω ότι αυτό που είπες για τους δύο που αντικαταστάθηκαν. Να πω ότι αυτή η επιτροπή είναι πενταμέλης, έτσι. Άρα οι δύο, ακόμη και έτσι να είναι όπως το εννοείς, δεν μπορούν να έχουν καμία πλειοψηφία. Οι τρεις από τους πέντε είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος το λέει αυτό? Πες τα ονόματα και πες που ανήκουν. Δεν τους έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πες μου τα ονόματα που τα ξέρεις. Και δεν τα ξέρω τώρα. Άμα τα ξέρεις, μην το λες. Δηλαδή ένα λεπτό. Μην γίνεσαι παπαγαλάκι. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Πέντε χρόνια ήταν. Να ξέρεις τι λες. Εγώ δεν ξέρω, σε ρωτάω εσένα. Ναι, εγώ δεν ξέρω. Ήταν δηλαδή. Εγώ δεν ξέρω. Πέντε χρόνια το ΣΥΡΙΖΑ και δεν τους είχε αλλάξει. Σε ρωτάω κάτι. Εγώ σε ρωτάω που ξέρεις εσύ. Δεν το ξέρω, σε ρωτάω. Άμα δεν ξέρω, το λες. Σε ρωτάω. Εγώ ξέρω το μόνο σίγουρο ότι πριν δύο μήνες. Έτσι, χωρίς να παραιτηθούν από μόνοι τους οι κύριοι, τους παρέτησε ο κύριος Αβγενάκης. Δύο από την πεταμελή επιτροπή, όπως λες, και έβαλε δικούς του. Από Ωραία. Τον Πειραιά μέσα. Εγώ. Τι κάνει νιά, και μάλιστα τον ένα τον έβαλε και πρόεδρο να έχει δικαίωμα ψήφου, που πιάνει διπλή σε περίπτωση υψηφίας. Εσύ ή ο κύριος Τσαρτίδης που σου τα έλεγε πριν λίγο. Ο, δεν το εδώ το πέρα έξω. Δεν χρειάζεται να μου πει ο Τσαρτίδης. Εσύ από τον κύριο Τσαρτίδη τα άκουσα. Πέντε, καλά. Λοιπόν, εσύ, πέντε χρόνια τον ΣΥΡΙΖΑ. Ή ο κύριος Τσαρτίδης ή εσύ να μας δηλαδή, πούν τα ονόματα των τριών. Ωραία. Και πού ανήκουν. Εσύ μου λες δηλαδή πέντε χρόνια. Όχι άσο την ΕΕΑ. Οτιδήποτε είχε η Νέα Δημοκρατία. Όπως και τώρα θα το κάνει το ανάλογο και η Νέα Δημοκρατία. Οτιδήποτε είχε δικούς τους ανθρώπους δεν τους έβγαλε πέντε χρόνια το ΣΥΡΙΖΑ για να βάλει δικούς τους, αυτό μου λες. Εγώ ρωτάω. Οτιδήποτε, α την έψω. Εγώ δεν σου είπα τίποτα. Τότε, εγώ είπα. Τι τρεις του ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Εγώ πήγα να πω
Στην Δημοκρατία. Τι μέλη γενέστε για να ησυχάσει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Εγώ, εντάξει, για να τελειώσω ένα πράγμα. Εσύ, αν ξέρεις, στον παραλαμβάνω ότι αυτοί οι τρεις του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω. Βγες και πες τους. Εγώ λέω. Και λέω, να σε διευκολύνω, ξανά. Η μία είναι η κυρία Μαρούπα. Εντάξει, μπράβο της. Εντάξει. Σε διευκολύνω, το ένα στο λέω. Δεν το έτοιμα, ναι. Την ξέρω και εγώ. Ψάξε λοιπόν, γκούγκλαρε. Λέω. Ρώτα τον κύριο Τσαλτίδη. Δεν με ενδιαφέρει να ρωτήσω. Εγώ, δεν εγώ ξέρω, σου λέω. Από πέρσι σου λέω, από πέρσι, προφανώς δεν πίστευες ότι μπορεί να έρθει για την ομάδα σου κάτι τέτοιο. Φυσικά ούτε είναι στο χέρι σου να γίνει αυτό το πράγμα. Σου είχα πει ξένοι διαιτητές, ξένοι στο βάρο όταν υπάρχουν. Η Αγγλική Ομοσπονδία, δεν έλεγα ξένη, η Αγγλική Ομοσπονδία να διοργανώσει. Κάπου σε αυτό. Όχι, να τελειώσω. Δεν είπα μόνο, είπα και Αγγλική Αθλητική Δικαιοσύνη. Mm. Εγώ λέω τώρα, γιατί ό,τι και να γίνει εδώ πέρα τώρα, είτε το ένα είτε το άλλο, μία μεριά θα φωνάζει, η άλλη θα φωνάζει. Ας πάνε κατευθείαν. Πού είναι το ανώτατο, το ΚΑΣ. Το ΚΑΣ, ποιο είναι. Να πάνε εκεί κατευθείαν και να βγει μια απόφαση που θα τη σεβαστούν όλοι όμως. Έτσι. Mm. Δεν έχει μετά. Όχι, ήταν τέτοιος, γιατί εδώ υπάρχει το φαινόμενο και ο Χριστός ο ίδιος να κατέβει και να δικάσει την υπόθεση, όποιος χάσει να έρχει να λέει κάτι. Να πάνε κατευθείαν στο ΚΑΣ, να βγάλει μια απόφαση και τελείως, ούτε έφεση ούτε ξέφεση. Δεν γίνεται να πάνε κατευθείαν στο ΚΑΣ. Να πάνε, άλλο εννοούσα. Αυτή τώρα την απόφαση που πάρθηκε, έπρεπε κατευθείαν την υπόθεση μια ξένη αθλητική δικαιοσύνη να την κάνει. Εδώ όποιος και να είναι, είδες εσύ θα πεις αυτά. Ο άλλος θα πει το άλλο. Μπορείς λίγο ένα λεπτάκι. Ναι. Έχουμε ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι πρέπει να τη διαβάσουμε για να ακούσει ο κόσμος. Λοιπόν, με ανακοίνωσή του, ο ΠΑΟΚ ζητάει από τον Πρωθυπουργό την άμεση απομάκρυνση του Λευτέρη Αυγενάκη, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως αποδείχθηκε εντολοδόγος του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η εισήγηση της ΕΕΑ είναι ένα μνημείο υποδούλωσης των υποτίθεται λειτουργών της στις εντολές του πολιτικού της προϊσταμένου. Ο κύριος Αυγενάκης αποδείχθηκε εντολοδόγος του γραφείου τύπου του Ολυμπιακού. Στείνοντας μία υπόθεση πως μόνο στόχο είχε την κυλίδωση της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Της ομάδας που έβαλε τέλος οριστικά στην ασυδοσία του Ολυμπιακού. Από σήμερα σηκώνουμε το γάντι που έριξε ο Λευτέρης Αυγενάκης και απαιτούμε από τον Πρωθυπουργό την άμεση απομάκρυνσή του. Είναι επικίνδυνος για τον αθλητισμό, τη συνοχή της χώρας και επίορκος. Η φούσκα που έστησε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη θα σκάσει στο δικό του πρόσωπο. Να μην ξεχνάνε ότι προσπάθησαν αρκετές φορές να εξοντώσουν τον ΠΑΟΚ. Και σε κάθε τους απόπειρα βρέθηκαν οι ίδιοι πιο βαθιά χωμένοι στο βούρκο. Σύντομα το όνειρό σας να δείτε τον ΠΑΟΚ στο έδαφος θα γίνει εφιάλτης. Περισσότερα σε λίγο για λεπτομέρειες, όπως γράφει ανακοίνωση. Η ανακοίνωση. Να πω κάτι έτσι τώρα εδώ πέρα επί του πιεστήριου που λέμε. Εγώ τάσω την αδικία όσον αφορά από τον Ολυμπιακό, το ξέρεις πάρα πολύ καλά και μάλιστα πολύ πρόσφατα, την ένωσα στο πετσί μου όταν είχα 100% δίκιο. Εγώ δεν ξέρω αν έχει ο ΠΑΟΚ ή όχι δίκιο. Λέω ότι, να σου δώσω και το παράδειγμα, γιατί το λέμε καμιά φορά εδώ πέρα. Δεν ήταν πριν πάρα πολλά χρόνια, πριν 3 χρόνια ήταν, 4. Όταν ήμουν στη ΓΑΜΑ Εθνική, έτσι, τερμάτισα δεύτερος, όπως τερμάτισα δεύτερος. Μία ομάδα από τη Β' Εθνική δεν μπόρεσε να συνεχίσει και ο κανονισμός, μάλιστα της ΕΠΟ, έλεγε ότι πρέπει να γίνει μπαράς, Τάσο. Εκείνη τη χρονιά δεν έγινε μπαράς. Έγινε όμως την επόμενη χρονιά για τον ίδιο λόγο μπαράς. Την ΕΠΟ του Ολυμπιακού του Κυρτζίκη. Πριν 4 χρόνια ήταν, δεν ήταν 3 ψέματα. Mm. Την ΕΠΟ αυτά του Ολυμπιακού. Σε μένα, στον κύριο Καρυπίδη. Όχι, όχι, φίλε, για να δεις. Στον κύριο για Καρυπίδη να δεις ότι εγώ. Και αυτό είναι ένα μικρό, ένα πάρα μικρό παράδειγμα. Mm. Για να δεις ότι είναι αδικία. Παρότι. Συγγνώμη λίγο, στη ΓΑΜΑ Εθνική με Καρυπίδη δεν ήσουν. Όχι, όχι. Στη Β' ήμουν. Στη ΓΑΜΑ Εθνική ήμουν με τον κύριο Καλαϊτζίδη και με τον κύριο Κάλλας, αυτόν που είναι τώρα στην. Στην Καλαμαριά. Και όσο και να σου φανεί περίεργο, παρότι εγώ θέλω. Σε εισαγωγικά, το κακό όσον αφορά το αγωνιστικό κακό του ΠΑΟΚ, εγώ αν δεν έχετε, θα σου φανεί περίεργο και όμως όχι να μην το πιστέψει. Εγώ αν έχετε άδικο, δεν θέλω να πέσετε άδικα, γιατί το άδικο το έχω νιώσει στο πετσί μου, Τάσο. Κατάλαβες. Άμα έχετε άδικο όμως, να δικαιωθείτε, να μην δικαιωθείτε, αν έχετε δίκιο να δικαιωθείτε. Αν έχετε άδικο όμως, να εφαρμοστούν οι νόμοι, Τάσο. Δεν γίνεται. Και αυτό που λέει ο κύριος υφυπουργός, τι λες, ρε Αυγενάκη. Σοβαρά μιλάς. Δεν μπορούν, λέει, οι ιστορικές ομάδες να πέφτουν. Τότε να πάω εγώ, άμα είναι ιστορικές ομάδες να πέφτουν, να πάει ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ, να ξέρω εγώ, μια δωροδοκία ή οτιδήποτε, αφού δεν γίνεται να πέφτουν. Τι λες, ρε Αυγενάκη. Αυτό και μόνο. Σοβαρός είσαι. Αυτό και μόνο που είπε Ζάχου. Ναι. Τι ήταν αυτό το tweet. Καταμαρτυρεί. Ναι. Και την επίσημη απόφαση. Ποια είναι επίσημη. Ότι δεν θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Όχι, αυτό δεν αυτό είπα που αυτό. Έκανε ο κύριος Αυγενάκης. Αυτό είναι λάθος. Ο κύριος Αυγενάκης
Εγώ σου είπα, αμέσως, δεν θα πέσει ο ΠΑΟΚ. Αμέσως μετά την, επιτροπή, με την απόβαση της, αυτής της γελίας επιτροπής. Mm. Πραγματικά μιλάμε για μια γελία επιτροπή. Μετά από αυτή την απόβαση, λοιπόν, βγαίνει ο Αβγενάκης, ο οποίος έχει ξεχάσει το Twitter, έχει ξεχάσει τις ανακοινώσεις και μετά από πάρα πολλούς μήνες κάνει έντονη την παρουσία του με ένα tweet υπέρ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Δεν είπε ακριβώς αυτό. Πώς δεν είπε αυτό. Για να καταδικαστούν, λοιπόν, έτσι, διάβασε το. Ναι, διάβασε. Για καταδικαστούν, λέει, πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Αλλιώς, λέει, δεν μπορεί τόσο εύκολα να ρίχνονται, λέει, στη Β' Εθνική ιστορικές ομάδες. Τι λες, ρε Αβγενάκη. Λοιπόν. Σοβαρά. Λοιπόν. Εσύ, για να το ξαναπώ, διάβασε το. Περιμένε. Ο Λευτέρης Αβγενάκης πήρε θέση κατά της ποινής σοκ του υποβασμού και αδειάζει τα μέλη της ΕΕΑ, ο οποίος ο ίδιος έχει διορίσει δύο τελευταία, για την απόφαση που πάρθηκε χωρίς να υπάρχει απόλυτη τεκμηρίαση. Λοιπόν. Λοιπόν, γράφει: η κυβέρνηση σέβεται το αυτοδιοίκητο του ελληνικού ποδοσφαίρου και την κρίση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται η πλέον επαχθής ποινή του υποβασμού στις εταιρικές ομάδες χωρίς να υπάρχει απόλυτη τεκμηρίαση. Πες να τον κύριο Αβγενάκη ότι γι' αυτό, αν αποδειχτεί βέβαια, μόνο μία ποινή υπάρχει. Αβγενάκη, δεν υπάρχει Α ποινή, Β και Γ. Μία είναι η ποινή. Και είσαι υφυπουργός και δεν το ξέρεις. Λοιπόν, μόνο από αυτό πρέπει να σε καθαιρέσουν. Δεν υπάρχει καμία ποινή. Μόνο από αυτό πρέπει γιατί να σε καθαιρέσουν. Δεν υπάρχει καμία λίγε βάση στην κατηγορία. Στις κατηγορίες ανυπόστατες, ναι, τις οποίες είναι μία σκευωρία, είναι ένα κατασκεύασμα από τους γνωστούς επιστήμονες της χώρας, που όλοι ξέρουν τον χειρουργικό επιστημονικό τρόπο στο παρασκήνιο, το εξαγωνιστικό που λειτουργούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Θεωρώ. Λοιπόν, sorry, δεν ξέρω, λοιπόν, τελείωσε. Για να ηρεμήσει λίγο ο κόσμος και να ησυχάσει, αυτή σήμερα η απόφαση, όπως την λένε, από μια επιτροπή η οποία δεν ανήκει ούτε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, να το ξέρετε, να το γνωρίζετε, είναι μια εισήγηση, μια απλή εισήγηση, μια προτροπή δηλαδή προς το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό της ΕΠΟ. Εκεί δηλαδή που θα βγει η πραγματική απόφαση, εκεί που θα πάνε όλα τα στοιχεία, θα μεταφερθούν και θα βγει η απόφαση, η οποία από ό,τι λένε από την πλευρά του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καθησυχαστική. Ναι, πες το όπως το είπες τώρα. Καθησυχαστική. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος τιμωρίας. Sorry που σε διακόπτω. Το δευτεροβάθμιο αποφασίζει, ούτε αυτό είναι το τέτοιο. Άκου λίγο. Ό,τι και να βγει. Πρώτα πάει στο πρωτοβάθμιο. Θα πάει στο πρωτοβάθμιο. Ναι. Αν ο ΠΑΟΚ δεν είναι ικανοποιημένος από το πρωτοβάθμιο ή να μείνει και ο Ολυμπιακός να μην είναι ικανοποιημένος. Ναι. Θα πάνε στο δευτεροβάθμιο. Η πάει στο δευτεροβάθμιο. Εκεί είναι το τελεσίδικο. Ούτε εκεί είναι το τελεσίδικο. Αν πάλι δεν είναι ικανοποιημένη μία πλευρά, στο ΚΑΣ, πηγαίνει στο ανώτατο πειθαρχικό δικαστήριο της ΕΠΟ που αποφασίζει το ΚΑΣ. Το ΚΑΣ. Στο ΚΑΣ. Στο ΚΑΣ. Ελβετία που είναι. Καλά, αυτό να πούνε κιόλα, αλλά εντάξει, κατεπήγοντα. Και μόνο που βγήκε ο Αβγενάκης μετά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και έκανε αυτό το τουιτάρισμα, εγώ λέω ότι έχει βγει και η απόφαση. Έτσι. Και φυσικά δίνει και το φόβο του κυρίου Αβγενάκη για να μην χάσει τη θέση. Ο Αβγενάκης βγάζει αποφάσεις, δηλαδή. Ο Αβγενάκης βγάζει αποφάσεις. Εσύ ποιος λες ότι τις βγάζει. Άμα βγάζει ο Αβγενάκης αποφάσεις, μην έχεις πολλές ελπίδες. Αυτό σου λέω. Άσε τι τουιτάρει. Να ελπίζει να μην βγάζει ο Αβγενάκης. Άμα τις βγάζει ο Αβγενάκης, μην έχεις πολλές ελπίδες. Με ποια έννοια τις βγάζει ο Αβγενάκης. Εσύ το είπες, εγώ δεν λέω ότι τις βγάζει ο Αβγενάκης. Με ποια έννοια, ρε παιδί μου. Δεν είναι ο Αβγενάκης, δεν ήταν σήμερα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Είναι δυνατόν να βγάζει ο Αβγενάκης. Αλλά διόρισε δύο ανθρώπους πριν δύο μήνες, δηλαδή που ξεκίνησε όλο αυτό το φιάσκο. Εντάξει, όλο αυτό το στήσιμο που το μόνο που θα καταφέρει είναι να δώσει μερική χαρά σε κάποιους ανύπαρκτους, σε κάποιους αόρατους, σε κάποιους οι οποίοι δεν μπορούν πραγματικά και δεν αντέχουν να βλέπουν τον ΠΑΟΚ στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Εγώ λέω δεν θα γίνει τίποτα. Το πολύ μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόστιμο. Αυτή από την πλευρά του. Ένα λεπτό, sorry, και για την Ξάνθη το λες αυτό. Για την Ξάνθη δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει η Ξάνθη. Από την πλευρά του, εγώ πιστεύω ότι θα επιχειρήσουν, γιατί είναι επιστήμονες το είδος, το εξαγωνιστικό, να αφαιρέσουν και βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Θα το επιχειρήσουν, αλλά θα πέσουν όλες οι προσπάθειές τους στο κενό, γιατί πάρα πολύ απλά δεν υπάρχει βάση στα λεγόμενά τους. Είδαμε. Εγώ, αν θυμάσαι. Για να ησυχάσει λίγο ο κόσμος. Φυσικά να ησυχάσει και ή να μην ησυχάσει. Λέω εγώ, αν θυμάσαι την πρόβλεψή μου, ήταν από την πρώτη μέρα ότι η Ξάνθη, μου πιστεύω να το θυμάσαι, ότι τον ΠΑΟΚ δεν μπορούν να το ρίξουν, αλλά θα έχει κάποιες απολύες. Τώρα, ποιες απολύες θα είναι, δεν ξέρω. Και θεωρώ ότι η Ξάνθη είναι πεσμένη.
Έτσι είχα πει, αν θυμάσαι. Εντάξει. Θα περιμένουμε. Φυσικά, περιμένουμε τα τέτοια, να δούμε. Έχω βάλει και στοίχημα. Τέσσερα καφεδάκια έχω βάλει. Με αριανό το έχω βάλει. Εντάξει, ρε. Όχι με πάοξη. Θα περιμένουμε να δούμε. Με αριανό που είπε ότι δεν θα πέσει ξάνθη, μου είπε. Να του το πω γιατί δεν ξέρω αν θα περιμένει λίγο. Θόδωρα, γλυκό νες πίνω, γλυκό νες και καστανή ζάχαρη. Εντάξει, καστανή ζάχαρη. Και να σου πω και κάτι. Δεν θα με χαλάσει εμένα να πει. Τι σε νοιάζει, εννοείται. Μία ομάδα η οποία ήταν δορυφόρος. Α, καλά τα έλεγε ο Παναρέτ. Μία ομάδα η οποία ήταν δορυφόρος αυτών που. Την προηγούμενη εβδομάδα σε νοιάζει. Όχι, δεν είχα, δεν είπα γι' αυτό. Μία ομάδα η οποία ήταν δορυφόρος. Παλαιόθεν του Ολυμπιακού. Μπράβο. Και τώρα είναι κάποια άλλη δορυφόρη εδώ τη πόλη. Έτσι. Δεν θα με χαλάσει να οδηγηθεί σε άλλη κατηγορία. Ειλικρινά σου μιλάω. Όποιο καθεστώ και αν επικρατεί και ό,τι και αν. Έχετε να πείτε εσείς. Ωραία. Πάμε λίγο στα διαδικαστικά, γιατί έχουμε να σχολιάσαμε νομίζω όσον αφορά την ΕΕΑ, γιατί έχουμε πάρα πολύ, εγώ τουλάχιστον έχω ιδιαίτερα για τον μπάσκετ θέλω να πω κάποια πραγματάκια, για το ποδόσφαιρο πολύ λίγα θα πω, μετά θα σχολιάσεις και εσύ, θες να ξεκινήσω εγώ. Έτσι. Πάμε λίγο. Α, πάμε τα διαδικαστικά, δεν είπαμε. Ναι. Να τελειώνουμε. Πάμε. Λοιπόν. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης. Χοιρινό σκοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λαχταριστές προσφορές καθημερινά. Δύο μπέργκερ με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μία κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Ένα κλαμπ αλατικών και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Όλα αυτά μπορούμε να τα βρούμε στην Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery 2315-2555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store, από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία μας, την παραγγελία σας, συγγνώμη, από την εφαρμογή μας δηλαδή, έχετε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Μάζδα Μανατίδης, η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή εμπίεσης RX. Mazda Manatidis, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει τώρα το μαστορά του, είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης είναι ένα στην πόλη και είναι στην Παπάφη 205. 2310, το τηλέφωνο 924-931 για τυχόν απορίες. Κοντά μας και το πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη ΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο, παιδιά, στην τιμή του απλού κάθε μέρα. Πηγαίνετε με το όχημά σας δηλαδή. Ανδρέα Παπαδρέου, 225 στη Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι των Μετεώρων. Φουλάρετε το ρεζερβουάρ σας ή γεμίζετε όσο θέλετε. Με ενισχυμένο καύσιμο πάντα και πληρώνετε πάρα πολύ απλά στην τιμή του απλού. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Ψάξτε να το δείτε. Κάθε μέρα μπορείτε να το κάνετε. Λοιπόν, για όλους τους φίλους που θέλουν να βάλουν πετρέλαιο στη δεξαμενή τους, μπορούν να καλέσουν στο 2310-611-256 και σε χρόνο ρεκόρ ο φίλος μας ο Ισαάκ και το επιτελείο του, που είναι πάρα πολύ οργανωμένο και τίμιο να το σημειώσουμε εδώ πέρα, σας γεμίζουν τη δεξαμενή σας με ποιοτικό καύσιμο στην καλύτερη τιμή της αγοράς που μπορείτε να πετύχετε. 2310-611-256 για πετρέλαιο θέρμανσης από το τεχνική ΙΣΑΚ. Ανδρέα Παπαδρέου, 225, άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Τέλος, το στέκι του Κωστή είναι κοντά μας. Έχουν ρεπό σήμερα τα παιδιά, ξεκουράζονται εκεί στην Ανδρέα Παπαδρέου 113 στην Νεάπολη. Ψητοπολείο special με σούβλες και σκάρες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα. Μοναδικές γεύσεις με κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλα, σκότσι σούβλα, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλα στα κάρβουνα και ό,τι άλλο επιθυμεί η ψυχούλα σας σε κρεατικό πρώτης ποιότητας. Το στέκι του Κωστή, είπαμε, Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 113, μπορείτε να πάτε να πιείτε και τη ρετσινάρα σας και να απολαύσετε εκεί στη μαγαζάρα όλα τα special εδέσματα που σας είπαμε. Delivery, σημειώστε το τηλέφωνο και κρατήστε το, σίγουρα θα σας χρειαστεί όσοι είστε στην περιοχή και γύρω. 2310-620-727, επαναλαμβάνω, 2310-620-727 για το στέκι του Κωστή. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα, αμέσως μετά θα σχολιάσουμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τα παιχνίδια των ομάδων και μας. Άλλο, ναι, και θα ανοίξουμε τις γραμμές, εντάξει, λίγο θα μας αφήσετε, πιστεύω μετά τις 10 θα ανοίξουμε σήμερα τις γραμμές. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ, μέχρι τις 11 όπως ξέρετε. Θα είμαστε εδώ παρέα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Θα παρακαλέσω, μην καλείτε αυτή τη στιγμή. Να πω κι εγώ δύο πραγματάκια. Να τοποθετηθούμε για το συγκεκριμένο θέμα.
Γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Ωραία. Εγώ ότι ήταν από το είπα, θα πω για τα αγωνιστικά. Εγώ θα ήθελα και μετέπειτα λίγο οι φίλοι ακροατές να είναι λίγο προσεκτικοί. Ναι, στο τι λέμε είναι δύσκολα, δύσκολη καιρή, έτσι. Και στο πώς θα το χειριστούμε λίγο το θέμα. Ίσως να τραβήξει το θέμα, γιατί όπως σας είπα, μπορεί να πάει πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, ίσως και στο ΚΑΣ, ακόμα η υπόθεση. Οπότε δεν θα αποφασίσουμε εμείς. Εμείς μπορούμε να λέμε όμορφα, ωραία τη γνώμη μας. Δημόσια έτσι. Μιλάμε και να ξέρουμε τι λέμε. Και έτσι. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Έτσι, για να προστατεύσουμε πάνω απ' όλα και το ραδιόφωνο και τους εαυτούς μας και την εκπομπή, αλλά και εσάς. Πάνω απ' όλα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Να ξεκινήσω εγώ. Παιδιά, μόλις είπα μην καλείτε. Αν γίνεται φίλε μου να κλείσεις, θα το εκτιμούσαμε. Να σε καλά, και όντως μας άκουσε και έκλεισε ο φίλος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα δύο παιχνίδια του Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μικρό σχόλιο θα κάνω για το ποδόσφαιρο. Περισσότερο θέλω να πω δύο πραγματάκια για το μπάσκετ. Για το ποδόσφαιρο, προφανώς κάποιοι συνοπαδοί μου, άδικα ή δίκαια, ο καθένας το κρίνει αυτό, θεώρησαν ότι ο Άρης με την υπάρχουσα κατάσταση, με το υπάρχον ρόστερ, με όλα αυτά, με όλες αυτές τις παραμέτρους που διέπουν μία ομάδα που μετέχει στο ελληνικό πρωτάθλημα, έγινε ξαφνικά Μπαρσελόνα, και ότι μπορεί να κερδίζει οποιονδήποτε και οπουδήποτε. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Ο Άρης έχει μία καλή ομάδα, ένα ρόστερ μικρό, χωρίς εναλλακτικές λύσεις, ιδιαίτερα μετά από τον κακό σχεδιασμό που έγινε και το καλοκαίρι, αλλά και με τον μπαν που επιβλήθηκε τώρα στις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Και λογικά, μια που έχουμε 27, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε, δεν ξέρω, εκτός αν γίνει τίποτα διαφορετικό τώρα μέσα στις επόμενες 1-2 μέρες, δύσκολο το βλέπω. Λοιπόν, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αλλαγές. Και ο Άρης, επαναλαμβάνω, με αυτό το μικρό ρόστερ και ιδιαίτερα στην άμυνα, χωρίς εναλλακτικές λύσεις, με παίκτες που αλλαγές, δηλαδή αλλαγές στα αμυντικά, στα πλάγια μπακ, συγγνώμη, δεν υπάρχουν στην ουσία κανένας. Και αυτό φάνηκε και χθες, από τη στιγμή που δεξί μπακ παίζει ο Ρόουζ, και από το αριστερά δεν έχουμε κανέναν. Θεωρώ ότι είναι μια λογική ήττα, από τη στιγμή μάλιστα που ο Άρης παρουσιάστηκε στον αγωνιστικό χώρο πολύ κατώτερος από αυτό που το περιμέναμε. Αυτά τώρα που ακούω για νοοτροπίες και δεκτής νοοτροπία, και είναι πολύ αόριστα, πολύ νοοτροπία. Δεν το ακούω αυτό πολλά χρόνια, ρε Τάσο. Νοοτροπία, λέει, να χτίσει νοοτροπία νικητή. Η νοοτροπία νικητή χτίζεται από τους παίκτες, από το ρόστερ, από το πόσο πλούσιο είναι το ρόστερ ή όχι. Την ποιότητα που υπάρχει. Την ποιότητα. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, ρε. Δηλαδή, εντάξει, να λέμε. Δεν έχει, λέει, νοοτροπία νικητή. 13 παίκτες έχουμε, ρε. Εντάξει, κάποιους πολύ καλούς για αυτό το πρωτάθλημα της πλάκας. Δηλαδή, Μπαρσελόνα γίναμε. Έχουμε μια καλή ομάδα. Και έχουμε μια ομάδα που όταν παίζει και τα τρία αποτελέσματα είναι μέσα. Δεν είναι. Ακόμη και με τον τελευταίο τώρα που θα παίξει στο Χαλάο με τον Πανιόνιο, το διπλό δεν είναι έκπληξη. Όσο και αν δεν σας αρέσει. Έχει λιγοστές πιθανότητες, δεν το αποκλείς. Τι να κάνουμε δηλαδή. Είπαμε, κακό σχεδιασμός, μπαν. Ξαφνικά Μπαρτσελόνα και δεν είναι τέτοιο αυτό και δεν είναι. Λογική, ρε, σε αυτή την ομάδα θα υπάρξει ποτέ. Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω, που το έκανα και με τη Λάρισα, αλλά εκεί δεν χάσαμε, έληξε 0-0. Ήμασταν λίγο πιο τυχεροί. Θεωρώ ότι χθες ήμασταν άτυχοι, ας πούμε, έκανε δύο τραγικά λάθη η άμυνα και ο Κουέστα. Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι ξεκινώντας το παιχνίδι, Τάσο, όταν ξεκινούσε το παιχνίδι, ξέραμε όλα τα αποτελέσματα των άλλων. Οπ, τι έκανα, δεν έβαλα τη λούπα, είδες. Αυτό δεν ξεχνιάσει. Λοιπόν, και είχα ετοιμάσει το διαφημιστικό. Λοιπόν, λέω, ξεκινώντας το μάτσο Άρης, ξέρεις τα αποτελέσματα όλων. Έτσι. Και όλα τα αποτελέσματα είναι κουφέτο. Δηλαδή, αν τα είχαμε πει τι θες να γίνουν, αυτά θα λέγαμε. Έτσι. Και ξέρεις ότι μπροστά από την άλλη Κυριακή, ξεκινώντας την άλλη Κυριακή, έχεις πάλι ένα μαραθώνιο σε 6 μάτς, 5 μάτς, πάλι σε 20 μέρες. Και δεν ξεκουράεις παίκτες, ρε. Και άλλους. Δηλαδή, αυτός ο Μαρτίνεθ πότε θα παίξει βασικός. Ο Ντιγκινί που ξεκινήσει πότε θα παίξει βασικός. Τώρα και δεν ξεκούρασες και έχασες. Διπλό το κακό. Δεν το καταλαβαίνω, ρε. Τόσο χαζός είμαι ή τόσο έξυπνος, δεν μπορώ να καταλάβω. Να ξεκουράσει δηλαδή παίκτες δηλαδή. Το Μαρτίνεθ μέσα. Ναι. Τον Ντιγκινί μέσα.
Βασικό. Ντεκινή έπαιξε στο 70. Στο Ντεκινή, όχι στο 70, στο 40 και τραυματίστηκε. Δεν θα μπαίνει. Θα τον έβαζε πάλι στο 70. Εγώ λέω βασική. Πότε θα παίξει αυτό βασικό. Δεν έχει το ρόστερ, φίλε, για να κάνει. Ακριβώ να ξεκουράσει, λέω ρετά. Δεν έχει το ρόστερ για να κάνει. Ρε φίλε, 5 αναπληρωματικού δεν είχε. Στον πάγκο δεν είχε 5 αναπληρωματικού. Και οι 5 αναπληρωματικοί μέσα. Εγώ είδα ότι δεν έπαιξε ο Ιντέγε. Ο Ιντέγε τραυματίασε. Πώ έπαιξε, ένα μήνα έξω. Δεν έπαιξε ο. Πώ τον έφτασε που κάνει στη μένα, Ματίγια. Τραυματία κι αυτό. Δεν έπαιξε ο Ρόου. Δεν είναι. Ο Ρόζ κάρτες. Ναι. Κάρτες. Α, μπράβο. Ναι. Και εφόσον δεν παίξαν αυτοί οι τρεις, ο Ντουρμισάη δεν νομίζω ότι σε δικαίωσε ότι θα είναι καλύτερο από την Γκίνη, τουλάχιστον για το ένα μάτς που τον είδαμε. Καλός ήταν ο Γκίνη. Θα σου πω. Μπορεί σε 3-4 μάτς να βγάζει μάτια. Ναι. Αλλά για ένα μάτς που τον είδα, εμένα καταρχήν μου φάνηκε ανέτοιμος αγωνιστικά. Από τους καλούτα, από τους διακριθέντες ήταν για μένα. Η έκρηξη που είχε και οι εμπνεύσεις στο Πανιόνιο όσο έπαιζε και τον θαυμάζαν πραγματικά, δεν τον είδα να, το έχει, να τον να πάει στον αέρα. Τουλάχιστον για ένα μάτς. Εγώ λέω τάσο, λέω. Λέω λοιπόν για να ολοκληρώσω. Ωραία, ναι. Ότι λείψανε τρεις από τους βασικούς ποδοσφαιριστές σου και έχασες από τον Πανετολικό που είναι προτελευταίος. Ναι. Εγώ λέω. Μήπως εξαντλήθηκαν τα ψυχικά αποθέματα στο μάτς του Κλεάνδης Βικελίδη με τον Μπάουκ. Γιατί 4 έφαγες μετά τον Ολυμπιακό. Ωραία. Με τον Ζόρι κέρδισε την Ξάνθη. Ωραία. Και χθες έχασες από το Πανετολικό. Αυτά είναι απόρρια αυτού που σου λέω. Του μικρού ρόστερ, χωρίς εναλλακτικές. Και λέω, ξαναλέω το σκεπτικό μου, μπορεί να είναι λάθος, στην κρίση του κοινού είναι. Λέω, πριν ξεκινήσουν τα μάτς, ξέρεις ότι όλοι έχουν φέρει το αποτέλεσμα που θέλεις. Σε εισαγωγικά. Σε παίρνει και ήττα, στο πούμε. Όχι ότι ήθελες να χάσεις, προς Θεού. Και δεν κάνεις αλλαγές, σκασμένη είναι η ήττα. Δηλαδή, αν τους πιάσεις τη μύτη 2 δευτερόλεπτα, θα γίνουν μπαλόνια και θα ανέβουν στον ουρανό. Και δεν βάζεις όλους, ρε. Και οι πέντε, ποιοι ήταν χθες τέτοιο, και οι πέντε μέσα. Ποιοι ήταν. Είστε τυχεροί βαθμολογικά. Ναι. Γιατί έφερε χει η Ξάνθη με τον Όφη. Τι λέω τόση ώρα εγώ. Έχασε ο Ατρόμητος του Πανιόνιου. Τι λέω τόση ώρα. Αυτά πράγματα. Μα τι λέω τόση γιατί ώρα. Γιατί ο Ατρόμητος θα είχε 29. Ναι. Η Ξάνθη ή ο Όφη θα είχαν 29 και καλά, αυτή. Καλά, την Ξάνθη άσυνε, εντάξει. Όχι, ή η Ξάνθη ή ο Όφη θα είχε 29. Όφη, ναι, όφη θα είχε 29 Όφη. Ναι. Και φτάσουν αυτή τη στιγμή 5ο, 6ο, 7ο με τον Ατρόμητο. Μα και το τον ίδιο όφη. Λέμε. Μα το ίδιο λέμε. Αυτό σου λέω. Ότι ήξερα τα αποτελέσματα που ήταν κουφέτο. Και θα είχε στα επόμενα μάτς μια ομάδα η οποία έχει απαγόρευση μεταγραφών. Δεν έχει βάρος στο ρόστερ. Έχει 13-14 ποδοσφαιριστές το πολύ ετοιμοπόλεμος για να παίξουν. Και λέω εγώ με 2 τραυματισμούς, 2 πρωτοκλασάτι ποδοσφαιριστές. Αυτό λέω κι εγώ. Ότι θα έχεις πρόβλημα με για την εξάδα. Μα αυτό λέω. Άρα, σε ευνοούν τα αποτελέσματα και δεν κάνεις ένα μεγαλύτερο rotation στο κάτω-κάτω όπως λες, με τον πρώτο τελευταίο έπαιζα. Ναι, και αν έχανε με το rotation που έκανε, θα τον έλεγες έχασε. Και τώρα που έχασε, χωρίς το rotation. Τώρα έπαιξε με την κανονική. Τώρα που έχασε, χωρίς το rotation. Εντάξει, έκανε αυτό που έπαιξε. Και δεν ξέρω τι θα βγουν τώρα μέχρι την Παρασκευή. Έκανε το χ. Εγώ, εντάξει. Χειρότερη σου εμφάνιση. Ωραία. Εγώ λέω. Πιστεύω. Την άποψή μου λέω δεν σημαίνει ότι είναι σωστή. Λέω εγώ, εφόσον αν ήμουν ο προπονητής, θα έκανα αυτό που σου λέω. Διότι όπως και στη Λάρισα. Μπορούσα να χάσω όπως έβαλε όλους τους βασικούς. Έτσι μπορούσε να γίνει και έγινε χθες. Ναι. Εγώ δεν θα έβαζα, θα έβαζα άλλους 5 αναπληρωματικούς. Έχω 5 αγώνων μετά, κύπελο και πρωτάθλημα. Συγγνώμη, εντάξει. Εδώ κλείδωνες τώρα με νίκη. Κλείδωνες στην εξάδα. Ωραία, χθες. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, διαφωνείς. Εντάξει. Μα εγώ δεν λέω ότι είναι. Εγώ λέω την άποψή μου, φίλε. Θα έκανα εγώ. Επειδή θεωρώ σωστό. Τι σημαίνει ότι είναι σωστό. Το κυπέλου έχει τουλάχιστον 10 μέρες. Δεν έχει 10 μέρες. 5 του μηνός, πότε παίζει. Την Κυριακή παίζουμε τέτοιο, μετά την Τετάρτη έχει τέτοιο κύπελο. Εντάξει, δηλαδή δεν θα κλείσει την εξάδα. Θέλω ρε φίλε. Με τον Πανετολικό τον πρώτο θέλω ρε φίλε. Θέλω ρε φίλε. Πες να αλλάξει τον Μπάου. Θέλω ρε φίλε. Θέλω, μην λέτε μόνο τα θέλω, αλλά έπαιξε 6. Μα τώρα λέμε, έπαιξε 6 μάτσε. Γιατί τώρα βγήκε ο Μπάου, ξέρει και θα σου πει. Ωραία. 2 έφαγες από τους πεθαμένους. Ρε φίλε, 6 μάτσε έπαιξα σε 20 μέρες. Χωρίς εναλλακτικές λύσεις. Σου έκανα μία σκέψη ακόμα. Δεν μπορούν άλλο. Επέλεξε μάτ. Που θα τα χτυπήσει ο Άρης. Ας πούμε. Εγώ λέω ότι αυτό έπρεπε να γίνει. Διαχείριση υλικού, ναι. Αυτό λέω. Στο μάτς με δεν το λέω έτσι όπως το λες εσύ. Το λέω διαχείριση υλικού. Στο μάτς με τον Μπάουκ. Ναι. Έδωσε τα πάντα. Τι έκανε, πρέπει να κάτσει να χάσει τον Μπάουκ και με τον αέρα. Σχολιάζουμε, ρε, φίλε, ναι. Τι είδαμε. Στο μάτς με τον Πανετολικό ήσουν ένα έκτρωμα αγωνιστικά. Τίποτα. Έτσι. Στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Ήταν λογικό. Στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Δεν ήσουν αυτός που έπρεπε όπως με τον Μπάουκ. Ούτε ο μισός δεν ήσουν. Καμία σχέση με το χθεσινό έκτρωμα όπως λες. Στο μάτς με την Ξάνθη, στο πρωτάθλημα, από συγκυρίες πιστεύω και έτσι. Δεν ήσουν ακριβώς. Άρα επαναλαμβάνω, εγώ για να το κλείσουμε. Για να το κλείσουμε. Ναι, αλλά κοίτα σκέψου λίγο. Μα το τι να σκέψω, το ίδιο λέμε. Εσύ το ίδιο λέμε από άλλη οπτική γωνία. Ένα χ με τον Μπάουκ που ήταν προσιτό το χ. Όχι βάσει του αγώνα. Προσιτό για σένα ήταν. Για μας δεν ήταν προσιτό. Εμείς θέλαμε νίκη. Όπως και ήθελες και εσύ. Εσύ άμα σου έλεγαν χ δεν θα έλεγε θέλω να κερδίσω.
Τι θα έλεγες? Εγώ λέω ότι θα ήταν ένα αποτέλεσμα που δεν θα μιλούσε κανείς αν ευηνυχεί. Ναι. Το ΠΑΟΚ, το Άρης ΠΑΟΚ. Ωραία. Αν έχανες εκεί δηλαδή 2 βαθμούς και έκανες και καμιά χαζομάρα με την Ξάνθη και είχες 5 βαθμούς λιγότερους, θα ήσουν στους 24 τώρα. Εγώ θα λέω, δηλαδή, εγώ λέω για το χθεσινό μάτς ένα σχολιάκι μικρό έκανα. Ναι, και εγώ λέω ότι ο χθεσινό το μάτς, αν κέρδιζες, κλείδωνες στην Εξάδα. Γι' αυτό ο άνθρωπος έβαλε. Αυτού που είχε. Τέλος πάντων, το Σόουζα που είχε να παίξει εγώ κανένα εξάμεινο. Πώς το Σόουζα καλά έκανε και τον έβαλε. Ναι. Γιατί εγώ δεν είπα για το Σόουζα. Είπα κι άλλους. Δηλαδή, εγώ για μένα έπρεπε να παίξει από την αρχή και ο Μαρτίνεθ. Έπρεπε να παίξει και ο Ντιγκινί. Ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι πριν ένα μήνα ήταν βασικότατος. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά. Λοιπόν, έπρεπε να παίξουν και οι δύο. Και άλλοι. Όσο δυνατόν να ξεκουράσει. Διαμαντόπουλο πήγε καλά. Διαμαντόπουλο έχει τον τέτοιο ρεφλε. Στο Διαμαντόπουλο έχει τον Ντουρμισάη. Ναι, και στο λοιπόν, προηγούμενο μα που δεν έχει τον Ντουρμισάη δεν τον έπρεπε έβαλε. Να πάρει μια ευκαιρία και ο Διαμαντόπουλο. Δεν το συζητάμε. Πάει, πνίγηκε. Λέω, επαναλαμβάνω, αυτό είναι η δική μου. Τώρα και δεν ξεκούρασε κανένα και χάσαμε διπλό το κακό για μένα. Έτσι. Και στο κάτω-κάτω, αν δεν παίξουν σε αυτά μάτσο Μαρτίνεθα και οι λοιποί, σε ποια μάτσα θα παίξουν, ρε. Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά για το ποδόσφαιρο, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πιστεύω Άρης, ότι έχει αρκετή τύχη όσον αφορά τα αποτελέσματα των άλλων. Ο Άρης, ναι, τον ευνόησαν τα αποτελέσματα και πάλι είναι καβάλο στο άλογο. Οπότε έκανε και γκέλα. Και βάση προγράμματος. Και έκανε γκέλα και οι άλλοι. Μα σου είπα, άμα έλεγε, θα λέγαμε να χάσουν αυτό, να χάσει αυτό και να έρθει και αυτό. Και ήρθαν αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί ο Παναθηναϊκός που λέμε ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός, ναι. Σε περνάει 5 πόντους αυτή τη στιγμή. Δεν είδα να πει τίποτα. Είπε Παναθηναϊκός για 3 πέναλτι, δεν είδα να λέει για τον Παναθηναϊκό. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Α, γιατί για τον. Ήτανε. Ποια ήταν. Και τα 3. Το πρώτο ήταν πέναλτι του Παναθηναϊκού. Βέβαια. Okay, εντάξει. Δεν είναι. Όχι, το πρώτο δεν είναι πέναλτι. Εγώ λέω ότι είναι. Το δεύτερο είναι, το τρίτο δεν είμαι σίγουρο. Το πρώτο δεν υπάρχει κανένα. Και τα 3 είναι. Εντάξει, βέβαια, μόνο ο Άγιαξ και ο Παναθηναϊκός παίρνουν 3 πέναλτι και ο Άρης 2 πέναλτι στο 12. Δεν έχει ξαναπάρει άλλη ομάδα στην Ελλάδα 2 πέναλτι στο 12. Άρης Παναθηναϊκός, πες. Το ξεχνάω εγώ. Λέω θα το πει τα 3 πέναλτι, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, εντάξει, έχετε καλές σχέσεις με τον Παναθηναϊκό εξάλλου. Γνωστό αυτό. Έτσι κι αλλιώς το total. Θα το δεις στο κύπελλο. Το total football Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εντάξει. Έχουμε άρεσε σχέσεις. Τόσο άρεσε σχέσεις που σήμερα με φιλοδόρησε με 38 πόντους στο μπάσκετ. Καλά, μπα τι είδε προ το μπάσκετ. Μιλάμε για τσόντα. 117 έβαλε, 120 δεν ξέρω. Εγώ δεν πίστευα τέτοιο να πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, θα το πει μετά. Ευκαιρία χάσαμε στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού με 38 πόντους διαφορά. Δεν και στο βόλεϊ με κλοπή από το Ολυμπιακό πάλι. Τι, πιο πολύ. Πήρε το δεύτερο σετ και το ακύρωσε. Πήρε ο ΠΑΟΚ 2-2 το έκανε για πάει τα break. Και τι έγινε, βάρ. Ακούμπησε η μπάλα, λέει, η φανέλα στο φιλέ. Βάρ, μην πήγε βάρ. Η φανέλα. Δεν ξέρω, τι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έπαιζε. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ναι. Α, και το γύρισε ο ΠΑΟΚ σε 2-2. Γιατί θυμάμαι το πρώτο ματς ο ΠΑΟΚ. Και τους δίνουν τον πόντο στο τέλος. Και τους πήρε και έλεξε 3-1 ο Ολυμπιακός. Ωραία. Λέω αυτό για το. Ακούμπησε η φανέλα, λέει στο φιλέ. Παρότι έχεις δίκιο, παρόλη την ήττα. Και το πρόγραμμα και το με ποιον έχουν να παίξουν οι άλλοι. Αλλά πάλι είναι τεράστιο παγκόσμιο. Ο Άρης θα βγει εξάδα σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και εγώ αυτό πιστεύω. Αλλά δηλαδή πήγα είδα το πρόγραμμα και ο Όφη παίζει με τον Ατρόμητο. Και ο Ατρόμητος παίζει τώρα ενδιάμεσα. Ναι. Πρόσεξε. Ναι. Ο Ατρόμητος παίζει ενδιάμεσα στο κύπελο, παίζει με άκιο Ολυμπιακό. Στην έδρα του μεν, αλλά με άκτιο Ολυμπιακό. Α, το Ατρόμητος θα πατώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, νομίζω ότι η χθεσινή του ήταν από τον Πανιόνιο το στερεί πολύ. Όφη θα είναι. Και εγώ τον Όφη βλέπω. Υπάρχει ανάμεσα στον Όφη και την Ξάνθη. Την Ξάνθη δεν τη βλέπω. Όφη θα είναι, άστο. Δεν νομίζω Όφη θα είναι. Οι πέντε και Όφη θα είναι. Λοιπόν, έτσι δείχνουν τα πράγματα. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε αυτά. Για τον μπάσκετ θέλω τα σωσόρι. Γιατί. Λαμία Αστέρα Τρίπολη 1-0 να πούμε στο Ιγκλέσια. Πέναλτι. Βαράει πέναλτι η Τρίπολη. Ναι, πέναλτι. Ο Ιγκλέσια είναι. Δεν θα το βάλει. Το βάλε. Το βάλε ένα. Μόλις είπε που δεν θα το βάλει. Και κατσί. Αυτό ευνοεί τον Άρη. Γιατί? Γιατί άμα κέρδιζε η Λαμία πήγαινε 26. Δεν μπορεί Δεν μπορεί τον Άρη. Σε ένα διακάνει να τον κάνει απ' έξω. Μα λέω ψέματα. Δεν μπορεί. Αν κέρδιζε η Λαμία πήγαινε 26. Το Πανιόνιος αν μας κερδίσει μας φτάνει τάσο. Όχι φίλε, 9 έχει ο Πανιόνιος και έχει 29. Εντάξει. Τι μπορεί να κάνει 7 νίκες μετά. Εντάξει. Λοιπόν, για μπάσκετ να πάμε, γιατί μετά τα γέλια να έρθουν και τα κλάματα. Λοιπόν, εδώ πέρα ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα που λέγαμε για τον μπάσκετ. Εγώ πραγματικά δεν μπορούσα να καταλάβω το ότι ο Άρης δεν άλλαξε παίκτες πριν από αυτό το μάτς. Εντάξει, το να μην υπάρχει δυνατότητα, φίλοι που ακούτε, και να μην λέγεται, εγώ το θεωρώ, συγγνώμη, δεν θέλω τώρα να με βαριά έτσι η λέξη, κοροϊδία. Αλλά όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι, πρέπει να το πεις. Και ιδιαίτερα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι ταλαιπωρημένος, ρε παιδί. Δηλαδή, αν δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές, μην λέτε. Πριν 2 εβδομάδες, ξεκίνησε το μάτς με τον Ηρακλή, θα γίνουν αλλαγές. Με τη Λάρισα θα είναι. Τελειώνει το μάτς με τη Λάρισα, θα γίνουν αλλαγές, θα είναι. Υπάρχουν.
Και πήγε εσύ με μία από τι χειρότερε, αν όχι τη χειρότερη ομάδα, παιδιά, μην καλείτε. Και έχασε από αυτή την ομάδα. Μετά τι 10, παιδιά, 10 και 10 θα ανοίξουμε τι γραμμέ. Και έχασε από αυτή την ομάδα μία ήττα που κατά 80% και λίγο λέω, αγωνιστικά τουλάχιστον, ρίχνει τον Άρη στην Α2. Μένουν 9 μάτς, το ένα είναι με τον Παναθηναϊκό την άλλη εβδομάδα. Και πρέπει να κάνεις για μένα 6 νίκες στα 8 αυτά μάτς. 6 νίκες πρέπει να κάνεις, γιατί και με 10 μπορεί να πέσεις. Άμα έχεις την ισοβαθμία που όλες οι ισοβαθμίες εκτός Ελλάδας είσαι κάτω, έτσι. Όσο και αν ακούγεται τέτοιο, και με 10 μπορείς να πέσεις. Λέγανε και προηγουμένως και ποιος και ο Τσαλτές μου έλεγε 4 νίκες, μου λέει 9. Τι 9 ρε ζε, 9 νίκες. Στις 9 νίκες έχεις μείνει. Σου λέω με 10 πέφτεις. Μπορεί να πέσεις με 10, σε 9. Τσαλτίδες και στους 3 υποβασμούς έλεγε ότι θα πέσει ο Άρης. Και έπεσε. Τσαλτίδη, ακούς, παρέμβαση. Αλήθεια είναι. Παρέμβαση, Τσαλτίδες. Και στους 3 υποβασμούς έλεγε ότι θα πέσει ο Άρης. Λοιπόν, και έπεσε. Άρα, εγώ θεωρώ πραγματικά κάποια πράγματα τα οποία βγάζανε μάτι ότι έπρεπε να γίνουν, το ότι δεν γίνανε. Αρχές γενομένες από το καλοκαίρι που κάποιοι πανηγύριζαν όταν τα μπαν λύθηκαν 2 μέρες πριν το ξεκινήσει το πρωτάθλημα και έγινε μια ομάδα ανάγκης. Λοιπόν, όταν την τρίτη αγωνιστική φαινόταν για τις αλλαγές πρέπει να γίνουν σε Αμερικανούς και αν είχε γίνει η αλλαγή του Μπράουν. Ναι, ένα λεπτάκι, τόσο sorry. Θα το κάνουμε και λίγο αργότερα. Έπρεπε να γίνει η αλλαγή του Μπράουν, νομίζω την τρίτη αγωνιστική. Φωνάζαμε για τον Ντάλτον, έπρεπε, αν ήταν αυτός ο παίκτης, νομίζω και τον Κολοσσό και τον Ιωνικό, τουλάχιστον το Παλέτα τους είχαμε πάρει και τώρα θα ήμασταν πολύ πιο άνετα. Δεν γίναν τίποτα από αυτά και ελπίζω οι υποσχέσεις που πήρατε, που εγώ όσον αφορά τέτοιες υποσχέσεις όταν είναι υπέρ του Άρη, ποτέ δεν τις έχω δει να υλοποιούνται, να υλοποιηθούν. Ελπίζω. Και τώρα, παιδιά, μην κάνετε καμιά αλλαγή τώρα. Μην την κάνετε τώρα την αλλαγή. Αν που κανονικά πρέπει να κάνετε, αλλά. Είναι λίγο αργά, λέω εγώ, να κάνεις 6 νίκες σε 8 αγωνιστικές. Εγώ 11 θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε, να μην περιμένουμε. 11. 6 νίκες στα 8 μάτς. Τον Παναθηναϊκό τον αφήνω απ' έξω. Που βέβαια τον Παναθηναϊκό και το κλείνω, δεν έχει. Όντως είναι τεράστια η διαφορά μας. Φυσικά θα το χτυπήσεις το μάτς. Πρέπει να το χτυπήσεις και το 1% που έχεις να το παλέψεις. Στον παλέ παίζεις και πρέπει να το παλέψεις. Δεν υπάρχει τώρα παιχνίδι που θα πεις το αφήνω. Σε κέρδισε ο Μπατής, ο Δημάτος. Ο Σακελάριου, άσε εσένα, θα σε πιάσω μετά άλλη φορά που έκανες μια ψιλοχοντράδα και τα πήρες πίσω. Λοιπόν, συγκέρδισε αυτή η ομάδα. Πραγματικά είστε τραγικοί. Αλλά και είστε τραγικοί όσοι είχατε τη διακυβέρνηση αυτής της ομάδας τα τελευταία 2 χρόνια. Έτσι. Τραγικοί είστε και μην νομίζει. Η ιστορία γράφει για όλους και το ποσοστό που αναλογεί στον καθένα σας για, για τον υποβασμό του Άρη, άσχετα αν γίνει αναδιάρθρωση ή όχι, αυτό θα πιστωθεί. Δεν έχει. Όλοι δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Όλοι δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Αυτά. Τάσο. Λοιπόν, καταρχήν βλέπω πάρα πολύ κόσμο, φίλους του ΠΑΟΚ, συγκεντρωμένους με μηχανοκίνητη πορεία έξω από το γραφείο της Νέας Δημοκρατίας. Στέλνουν το μήνυμα και με το δικό τους τρόπο. Το στείλαν το μήνυμα και μέσα από τον αγωνιστικό χώρο με το πανό που όλοι είδατε στη θύρα 5-6 που έγραφε γιατί θέλουν να χωρίσουν την Ελλάδα στα δύο. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένος κόσμος, δεκάδες, εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και διαμαρτύρονται για την τακτική του κυρίου Αβγενάκη και για όλα όσα συμβαίνουν. Τα βλέπουμε, τα ξέρουμε, τα είναι τόσο προβλέψιμοι αυτοί οι τύποι που πραγματικά γελάμε με τα όσα συμβαίνουν. Και δυστυχώς για όλους μας, παιδιά, που θέλουν να παίξουμε την νοημοσύνη μας, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα ίχνος ντροπής. Μα κανένα ίχνος ντροπής. Και νομίζω ότι πρέπει να επιληφθεί του θέματος ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, γιατί πρόκειται για μια νέα κυβέρνηση, η οποία έχει αναλάβει την κυβέρνηση του τόπου εδώ και κάνα εξάμηνο κοντά, και δεν είναι δυνατόν να έχει τόσο φανερές αδυναμίες στο συγκεκριμένο θέμα. Που νομίζω ότι θα υπάρχει μεγάλο πολιτικό κόστος εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μια δυναμική παγκόσμια με 2 εκατομμύρια κόσμο. Θα είναι ένα μεγάλο πολιτικό κόστος για τον κύριο Μητσοτάκη αυτό που συμβαίνει την συγκεκριμένη στιγμή, γιατί όλοι γνωρίζουμε το τι έχει γίνει και τι τακτική έχει εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν θα πω κάτι άλλο για το συγκεκριμένο θέμα. Θα περιμένουμε τις αποφάσεις από το πρωτοβάθμιο αρχικά της Super League, από το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό της Super League, και αναμένουμε τις επόμενες ημέρες για το τι μέλη γενέστε. Από τον ΠΑΟΚ είναι καθησυχαστική
Είδες, το είπα αυτή τη φορά. Για το ότι θα υπάρξει δικαίωση 100% από το πρωτοβάθμιο της ΕΠΟ. Βέβαια υπάρχει και το δευτεροβάθμιο, υπάρχει και το ΚΑΣ. Το ΚΑΣ, ναι. Όποιος έχει παράπονο για την τελική απόφαση. Πάμε λίγο στο αγωνιστικό. Νομίζω ότι το λέω εδώ και δύο εβδομάδες. Ο ΠΑΟΚ δεν πατάει καλά. Είναι μετριότατος. Σήμερα δεν ήταν μετριότατος. Δεν είδα τίποτα να ξέρεις, οπότε σου μιλάω ότι σήμερα ήταν κάκιστος ο ΠΑΟΚ. Κάκιστος, δεν υπήρχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πολλές φορές ο κόσμος αποδοκίμασε την ομάδα. Τρόμαξε κιόλας ο κόσμος που βρισκόταν στο γήπεδο της Τούμπας και όσοι βλέπαμε το μάτς. Και ότι θα πάει χει, δηλαδή, θα λέξει χει. Μα κινδύνευσε ο ΠΑΟΚ να φάει και γκολ στο 0-0. Είναι τόσο καλή, καλός ο Βόλος. Και κινδύνευσε ο Βόλος μετά το 1-0 που κάνει με πέναλτι ο Βιερίνια να ισοφαρίσει και από κολοφαρδία δεν ισοφάρισε. Επειδή δεν είδα, μου έστειλαν Αριανή ότι ήταν πέναλτι, ειδικά ένας που έχω τέτοιο. Ναι, γι' αυτό, είναι γι' αυτό δεν. Είναι πέναλτι. Θα το δω βέβαια. Γιατί εγώ πάντα με τα ματάκια. Και δεν τον αναγνωρίζει ότι το έχει το ένας με έναν. Ο Λιμιός πετάει την μπάλα απ' έξω την περιοχή, μπαίνει μέσα, τον ανατρέπει. Ο Γρήγορος, το αναγνωρίζω ότι είναι γρήγορος. Ναι. Τρίπλα είπα. Γρήγορος είναι τρίπλα, πολύ γρήγορος. Το να πετάξω την μπάλα και να περάσω τον άλλε. Όχι, δεν είναι τρίπλα. Το είναι ταχύτητα. Αν πετάξω την μπάλα, sorry, για να κάνω. Αν πετάω την μπάλα. Και έχω μεγαλύτερη ταχύτητα των τόνων και τον αφήνω πίσω. Δεν είναι τρίπλα αυτό. Είναι είδος τρίπλας. Εντάξει, ρε, τα σου τρίπλα είναι. Τρίπλα είναι. Πάσα δεν είναι στον εαυτό του. Όχι, να τον περάσω, ρε φίλε. Τον έχω μπροστά μου για τον περάσω. Αγοράκι μου. Εντάξει, καλά, οκ. Okay, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, όταν περνάω την μπάλα. Ταχύς. Τον άλλο... Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι ταχύς. Ταχύς είναι και πάρα πολύ. Όταν πετάω την μπάλα από τη μία μεριά και φεύγω από την άλλη και τριπλάρω και ξαναπέρω την μπάλα. Τι είναι τρίπλα. Όχι, εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνει ο κόσμο. Ενώ τρίπλα έτσι στο ένα με εμένα να την περάσει. Άλλο κοινό, ρε παιδί μου. Σε αυτό. Να τον έχω μπροστά μου για τον περάσει. Μπορεί να κάνει αυτό. Επειδή έχει προσώτη ταχύτητα, τριπλάρει έτσι. Στο ένα με έναν όπω το λε να κόψει την μπάλα και να κάνει. Δεν το πολύ. Αυτό σου λέω. Αυτό είναι ο τρίπλα. Αυτό δεν σου λέω. Ταχύτητα έχει και μάλιστα πάρα πολύ. Όταν το δώσει χώρο όμω, μπορεί να σου φύγει. Ταχύτητα να έχει, κάνει δεν αυτό το κάνει δυο φορέ. Το αναγνωρίζω ότι δεν έχει ταχύτητα. Λοιπόν, πολύ μέτριο έω κακό ο ΠΑΟΚ, όχι μόνο σε σύνολο, αλλά και σε ατομική απόδοση. Νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούν σύντομα όλοι μέσα στον ΠΑΟΚ και ο προπονητή και οι ποδοσφαιριστέ να καταλάβουν που βρίσκονται, να καταλάβουν ότι. Όλος αυτός ο κόσμος που τους ακολουθεί με διαρκείας, με εκδρομές, με στήριξη κάθε κάλεσμα του συλλόγου που βρίσκεται εκεί, έχει απέτηση λαϊκή τα πρωταθλήματα, τα χαμένα, τα κλεμμένα που μας έχουν πάρει τα προηγούμενα χρόνια να τα αποκαταστήσει μέσα στην επόμενη πενταετία, να έρθει και άλλο double, να έρθουν και άλλα double, να έρθουν και άλλα πρωταθλήματα και άλλα κύπελα για να μεγαλώσει η συλλογή αυτού του τεράστιου συλλόγου, του μεγαλύτερου συλλόγου στην Ελλάδα. Τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή, αν δεν το δέχεστε αυτό, ότι ισχύει πάντα. Λοιπόν, ένας κακός ΠΑΟΚ, ο οποίος προβλημάτισε, αποδοκιμάστηκε, δεν θα κρύψω τίποτα, γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας μου και έτσι έχω μάθει πάντα στη ζωή μου, ό,τι βλέπω να το λέω, αποδοκιμάστηκε και έντονα μάλιστα, πάρα πολλές φορές μέσα στη διάρκεια του αγώνα, από 10 με 12.000 φίλους του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν ίσως και λίγο παραπάνω στο γήπεδο της Τούμπας. Και όπως είχα πει τις προηγούμενες φορές, αν δεν σοβαρευτούν, αν δεν κάτσουν κάτω να μιλήσουν, να βρουν τι φταίει, και αυτή η ομάδα κάνει μια τεράστια κοιλιά. Παρόλα αυτά όμως παίρνει τους βαθμούς, παίρνει τα μάτς, είναι πρώτος. Ναι, αλλά είναι θέμα χρόνου να συνεχίσει έτσι. Να γκρεμιστεί από την κορυφή και ενδεχομένως να κινδυνεύσει να αποκλειστεί και από το κύπελο. Από τον φορμαρισμένο Παναθηναϊκό, ο οποίος πραγματικά βγάζει φωτιές μέσα στο γήπεδο. Είναι αγνώριστος ο Παναθηναϊκός του Δόνη τις τελευταίες αγωνιστικές. Σιγά. Ζαχού. Βγάζει φωτιές ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός παίζεται τις τελευταίες αγωνιστικές. Και με τον Ολυμπιακό. Μόνο με πέναλτι. Και με τον Ολυμπιακό τον αδίκησαν να του έδωσαν ένα πέναλτι ολοκάθαρο. Μπορούσε να πάρει το χ, αν όχι την νίκη. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός είναι στο πικ της αγωνιστικής περίοδου φέτος όσον αφορά την αγωνιστικότητα των παιχτών. Και ο ΠΑΟΚ είναι στον αδίρ τη δεδομένη στιγμή. Λοιπόν, αν δεν βρούνε τι φταίει, αν δεν αλλάξει λίγο τακτική και πρόσωπα ο προπονητής, δεν θα του δείξουμε εμείς βέβαια ποια είναι, δεν του υποδείξουμε τη δουλειά του, αλλά νομίζω ότι νιώθουμε, ξέρουμε, καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι τι δυνατότητες έχει η ομάδα και πού μπορεί να προσφέρει ο καθένας καλύτερα. Αν δεν το αντιλαμβάνεται ο ίδιος, πρέπει κάποιος να το ρακουνήσει και να του πει: Coach, εδώ νομίζω ότι έχεις λάθος. Κάτσε λίγο να το συζητήσουμε. Τεκμηριωμένα το δούμε. Δηλαδή, το Μίσιτς στη θέση 10, τρίτο συνεχόμενο μάτσο πρωτάθλημα, να μην υπάρχει ο άνθρωπος. Να βλέπεις ότι ο Μίσιτς που έβαζε τα γκολ με σουτάρες, με τον Άρη κτλ.,
να βαράει σουτ και η μπάλα να φεύγει, να πούμε στην Αγία Βαρβάρα, σε τρεις των περιπτώσεων που μέτρησα εγώ σήμερα τουλάχιστον, βλέπεις ο άνθρωπος δεν πάει, δεν τραβάει, δεν κάνει. Στη θέση 10. Βάλ' τον στη φυσική του θέση. Βάλ' τον να παίξει στο κέντρο. Να οργανώσει το παιχνίδι. Να μοιράσει τις μπαλιές. Να βγάλει τις ασίστ. Να ανοίξει διαδρόμους. Να παίξει από τον άξονα. Να σκοράρει. Όσο έπαιζε στο κέντρο, σκόραρε και όλο ο άνθρωπος. Το βάζει στη θέση του 10. Στη θέση 10 έχει τον Μπίσεσβαρ. Έχει τον Μπέλκα. Μπορεί να βάλει κάποιον άλλο. Όχι το Μίσιτς. Αποδυναμώνει στο κέντρο. Το βάζει σε μια θέση που δεν την έχει. Κάνει δηλαδή, κύριε Φερέιρα, αλχημίες και πειράματα. Λίγες αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Και ενώ ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει ένα μάτς για να βρεθεί πρώτος στη βαθμολογία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλχημίες και πειράματα δεν κάνουμε σε τέτοια αγωνιστική εποχή. Τα κάνουμε στις δοκιμές, στην προετοιμασία, το καλοκαίρι κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να σοβαρευτείτε όλοι εκεί πέρα μέσα. Προπονητής πρώτα απ' όλα. Όλο το τεχνικό επιτελείο. Και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν βλέπεστε. Αυτός ο Μπίσεσβαρ θυμίζει πραγματικά παλέμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έγινε να παίξει να πούμε 2 χρόνια. Ο Βιερίνια, αν και σκόραρε σήμερα, δεν έχει την έκρηξη, δεν έχει την ποιότητα, δεν έχει την εφευρετικότητα και τις ενέργειες που έκανε στα προηγούμενα μάτς ή την προηγούμενη χρονιά αν θέλετε. Δεν βοηθάει όσο πρέπει. Και γενικά όταν ποδοσφαιριστές που περιμένεις από αυτούς να σηκώσουν το βάρος της ομάδος και να κάνουν τη διαφορά δεν υπάρχουν στο γήπεδο, δεν περιμένω από τους υπολείπους να βοηθήσουν. Βλέπουμε ότι η ομάδα έχει κάνει μια τεράστια κοιλιά αγωνιστικά. Ήταν κάκιστος για άλλο ένα μάτς. Και σήμερα πραγματικά αν έπαιζε με μια πιο ποιοτική ομάδα θα άφηνε βαθμούς μέσα στο γήπεδο της Τούμπας. Θα άφηνε βαθμούς με τον Βόλο του Μπέου, με τον Βόλο που έχουμε 6 παίκτες δανεικούς σε αυτή την ομάδα, με τον Βόλο που ποιοτικά είναι 5 φορές κάτω από εμάς, με τον Βόλο που το μπάτζετ του είναι 30 φορές κάτω από εμάς. Σήμερα δεν θα σου πρώτος. Γιατί υποτιμάς, γιατί κάνεις λάθη, γιατί οι επιλογές σου δεν είναι σωστές, γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και θα δίνεις φυσικά το δικαίωμα σε όλους αυτούς που σε πολεμάν, που σε λιδερούν, που κατασκευάζουν ό,τι τους κατέβει από το μυαλό για να σε γκρεμίσουν από την κορυφή, για να ξενερώσουν τον Ιβάν Σαββίδη και να το διώξουν και να κάνουν αυτά που κάνανε τα προηγούμενα χρόνια. Θα τους έδινες πάτημα και θα τους δικαίωνες εν μέρη. Ξέρουμε την αλήθεια ποια είναι, αλλά εν μέρη θα τους έδινες το δικαίωμα να βγάζουν αύριο πρωτοσέλιδα και τα ξέρετε όλοι. Τι γίνεται με τους μπαρμπασάβες, με τους καραπαπάδες, με τα τσιράκια, με τα παπαγαλάκια, με τα συνεταιράκια και τα παραρτήματα του Ολυμπιακού. Ορίστε. Μου στέλνει, δεν το έξω αυτό για να κάνω. Μου στέλνει ένας φίλος, ο Κώστας, δεν το έξω αυτό. Το πέναλ το έκανε ένας από αυτούς που είχατε, που είχε δανεικό στον Βόλο. Ναι, ρε παιδιά, αυτό τι σημαίνει. Δηλαδή. Πώς έπαιξαν, γιατί συνήθως δεν παίζουν οι δανεικοί. Αυτό τι σημαίνει. Και αυτός που πήγε να βάλει γκολ, νομίζω. Δανεικό ήταν. Τι σημαίνει δηλαδή. Okay. Τι σημαίνει. Μου το λέει ο φίλος, να μην τον πω. Ο Κώστας να μας πει αν είδε τον Βόλο να. Να παίζει φιλικό. Ή αν έπαιξε στα Ίσια. Επίσης να μας πει αν ο Αστέρας Τρίπολης έπαιξε στα Ίσια μες στην Τούμπα ή όχι. Ή η Λαμία. Και να συγκρίνει τα μάτια του Ολυμπιακού ο φίλος ο Κώστας. Και να συγκρίνει ο φίλος ο Κώστας τα δύο παιχνίδια της ομάδας του με το φιλικό σωματείο που έχει άριστες σχέσεις. Και μετά να κοιτάει όλα τα άλλα. Εντάξει, φίλε Κώστα. Ρε το πανετολικό Σάρις δείχνει. Γιατί φίλε Κώστα να στο επιθυμίσω άλλη μια φορά. Με την επάνωδό σου στη μεγάλη κατηγορία για τρίτη φορά έχεις 4 μάτς πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό ο οποίος Ολυμπιακός έχει 4 νίκες και έχει πάρει 12 πόντους και εσύ έχεις 0 νίκες με 0 βαθμούς, φίλε Κώστα. Πρώτα αυτά να κοιτάξεις και μετά να κοιτάξεις ποιος έκανε το πέναλτι. Στατιστικά έχεις δίκιο. Φίλε Κωνσταντίνε. Με ψιλοσφάξαν. Στατιστικό είναι στοιχεία. Είναι στατιστικό στοιχείο. Ναι. Στα δύο μάτς με ψιλοσφάξανε βέβαια, δεν πειράζει. Και στα δύο μάτς με ρεσκάκι μου ήταν καλός. Ναι, οκ. Okay. Δεν το αντιλέγω αυτό. Σε αδικήσανε. Και τι περίμενε ο Ολυμπιακός να μην αδικήσει εσένα, τους πάντες. Το λέω ενδεικτικά. Ναι. Κατάλαβες. Αλλά ο φίλος ο Κώστας δεν τον είδα μία φορά να κόβεται και να χτυπιέται και να σου στέλνει ένα μήνυμα για τα 2 πέναλτι που δεν έχει δώσει στον Όφη στα 2 μάτς εντός και εκτός με τον Ολυμπιακό.
για το πέναλτι που έκανε την πρώτη αγωνιστική στον Παράλεσε πάνω, για το πέναλτι του Παναθηναϊκού που δεν έδωσε στον Ολυμπιακό και έχει πάρει 8 βαθμούς παραπανίσιους, γιατί θα είχε 4 χ Ολυμπιακός παραπάνω, φίλε Κώστα. Δεν είδα να κόπτεσαι και να στέλνεσαι ένα μήνυμα για να διαμαρτυρηθείς. Στο Καρεσκά για... ήταν πέναλτι. Ποιο δεύτερο λες? Δεν κατέβηκα. Τώρα ρε, δεν παίξανε. Στον Οφή. Τώρα ο Τσιμίκας δεν έκανε πέναλτι στο. Αυτό το. Τώρα. Αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Με τον Τσιμίκα. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Ζάγο, σοβαρά μιλάω. Γελάνε και οι πέτρες με αυτά. Το τζατζάρισμα που έκανε δεν ήταν πέναλτι. Παρατάει την μπάλα και πάει στον παίκτη πάνω. Παρατάει την μπάλα, θα στο βάλω το δίσκο. Πρώτο... Μα το ξέρω, μα το δεν μπορεί να μου παρατάει την μπάλα και πάει και πέφτει στον παίκτη πάνω επίτηδες. Στο πρώτο πώς σου λέω ότι είναι πέναλτι στο Καραϊσκάκι. Κατάλαβες. Εντάξει. Υπάρχει και μια κόκκινη βέβαια, έτσι. Ωραία. Τότε του συνήγορο του Ολυμπιακού. Σας λέω, δεν θα τα λέω αυτά. Θα μου πει κάνετε το συνήγορο του Ολυμπιακού. Όχι, δεν είναι παράξενο για το φίλο τον Κώστα που είναι αριανός. Να βλέπει για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή να τα βλέπετε όλα για τον ΠΑΟΚ, να ξέρετε. Και εσύ από τη μία πλευρά βλέπεις. Αλλά για τον Ολυμπιακό, και εσύ, και εσύ, ναι, και εγώ. Και εσύ το κάνεις. Πρέπει μαζί σου, και εγώ το κάνω. Εντάξει. Αλλά εγώ λέω και κάτι ακόμα. Ναι. Δηλαδή μπορεί να, εμείς πω και, λέμε. Μπορεί να πω και για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί για το... να κράξω και τη Λάρισα. Συγγνώμη, εγώ δεν είπα για που δεν μ' άρεσε που έβαλε τη λέξη Ολυμπιακός. Δηλαδή, εγώ πριν λίγο είπα για να καταλάβεις ότι δεν έχω πρόβλημα. Η Ξάνθη να πέσει, δεν με νοιάζει. Εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν πάω να πέσει. Mm. Εγώ δεν είμαι Ξάνθη, πάω και με. Ωραία. Με κατάλαβες, ο φίλος ο Κώστας. Δεν είδα. Ναι, κόλλησα, ρε φίλε, γιατί σε κάθε εκπομπή σε στέλνει μηνύματα. Όχι, άλλος είναι, εκείνος είναι ο Ανδρέας. Επειδή είπε δεν είδα το μάτς. Επειδή είπε δεν το είδα, και όντως δεν το είδα, αλλιώς τι πρόβλημα είχα. Μου λέει το πέναλτι. Δεν είπε αν δεν ήταν πέναλτι. Λέει πώς δεν παίζανε. Πώς παίζανε αυτοί που είναι συνήθως δεν του αφήνει. Θα το ολοκληρώσω και να κάνουμε και τον break. Πάμε, ναι. Λίγο σοβαρότης. Για μπάσκετ, απίστευα. Εντάξει, θα πω. Λίγο να σοβαρευτούμε. Όλοι μέσα στον ΠΑΟΚ, ιδίως εσείς που έχετε τα κέρια πόστα και έχετε άμεση επαφή με προπονητές, παίκτες κτλ. Δεν είναι εικόνα αυτή που παρουσιάζει η ομάδα. Και είναι μήνυμα προς όλους τους παίκτες οι αποδοκιμασίες που υπήρχαν οι έντονες σήμερα στο γήπεδο. Και να μην πειράζεσαι κύριε Λιμιέ που σας αποδοκίμασα σήμερα. Δικαιούσασταν να σας αποδοκιμάσουν και εσύ κύριε Φερέιρα να μην τσατίζεσαι που σε γιουχάριζε σήμερα ο κόσμος. Ήσασταν ντεφορμέ, ήσασταν ένα χάλι μαύρο, σας κράξαν και καλά σας κάνανε. Γιατί αν δεν συνέρθετε, με αγάπη το κάνει ο κόσμος αυτό. Από ενδιαφέρον, από πάθος, από τρέλα, από μούρλα, από όρεξη για διάκριση και τίτλους. Γι' αυτό το κάνει ο κόσμος. Γιατί αν εσύ κύριε Φερέιρα ήρθες από την Πορτογαλία και είσαι 6 μήνες στον ΠΑΟΚ, εμείς είμαστε 49 στα 50 χρόνια. Και έχουν πονέσει τα πνευμόνια μας από τις αδικίες και από τις στερήσεις των τίτλων. Κάποιος να σου τα πει εσένα αυτά. Και να μην τσατίζεσαι. Να έχεις καθαρό μυαλό, να έχεις σωστές επιλογές, να βάζεις αυτούς που πρέπει εκεί που πρέπει να παίξουν. Και μάτς τύπου Ολυμπιακού Βόλου, πώς το λένε, Βόλος Βουνού Πουσού και ξέρω εγώ, πρέπει να τους έχεις 4 μηνές στο 30. Και όχι να είμαστε με σφιγμένη την ψυχή μέχρι το 95. Μην γίνει καμιά στραβοκλωτσιά και γίνει 1-1 και λιγοθυμίσουμε όλοι. Με κατάλαβες κύριε Άμπελ? Ωραία. Αυτό είναι το μήνυμα που σας έστειλε ο κόσμος. Δικαιολογημένα μπράβο στον κόσμο του ΠΑΟΚ που ήταν στο γήπεδο και τους κράξαν και τους αποδοκιμάσαν σήμερα. Ήταν η δίκαια αντίδραση που έπρεπε να γίνει. Καλά σας κάναν. Και σοβαρευτείτε, γιατί παίζετε μέσα στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Με τα κύπελα με τον Παναθηναϊκό. Και αν πάτε έτσι, θα φάτε 3 γκολ από αυτούς, από τα μωρά του Δόνη, από αυτούς που είναι ακέφαλοι. Διοικητικά και οικονομικά δεν υπάρχουν με τον Αφραγκούζο. Θα σας ρίξω 3 γκολ πάτε έτσι. Big four. Εντάξει, υπάρχει και το κύπελο μετά, 5 του μηνός. Στο καπάκι είναι αυτό. Στο καπάκι. Εντάξει. Μετά πρωτάθλημα και μετά είναι. Στην Τούμπα. Ένα λεπτό. Είναι. Πάει, έρχεται Τούμπα. Πάμε εμείς ο ΟΑΚΑ 2 του μηνός. Έρχεται 5 ή 6 κύπελο. Νομίζω ο Παναθηναϊκός εδώ. Τετάρτη. Και ξαναπάμε εμείς ο ΟΑΚΑ την άλλη Τετάρτη για το κύπελο. Ενδιάμεσα ή πρωτάθλημα. Ποιο είναι μετά το Παναθηναϊκό πρωτάθλημα? Α, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Ωραία, για μπάσκετ πες και να πάμε στο διάλειμμα. Για μπάσκετ τι να πω ρε φίλε, τσόντα. Εντάξει. Εντάξει, ήθελες να κερδίσεις το ΆΚΑ. Όχι ρε φίλε, αλλά εντάξει, αυτός ο Παναθηναϊκός που λέτε ότι έχουμε και καλές σχέσεις, μου έριξε 38 πόντους σήμερα στο κεφάλι. Εντάξει, δηλαδή κανένα σεβασμός, κανένα fair play. Εντάξει, καλά έκανε ο Παναθηναϊκός, εφόσον σε βρίσκει έτσι, ήθελε να γράψει το κοντέρ. Να σου κάνει ρεκόρ. Εγώ πάντως, επειδή το έδινε 26 πόντους, αν έκανε εκατοσταρικάκι να το βάλω, θα το βάζω στο διπλό του ΠΑΟΚ. Να σου πω την αλήθεια. Ναι, κατάλαβες. Αλλά. Οκ. Okay. Τα θυμόμαστε αυτά. Όλοι τα θυμόμαστε τι αυτά. Τι θα γίνει, δηλαδή, θα τους κερδίσεις εσύ. Τι όχι, θα... ρε φίλε. Όχι. Δεν μπορώ εγώ να ξεχάσω ότι βρίσκει ένα πτώμα και σεργίζει πάνω με 38 πόντους. Α, θεωρείς ότι κάποτε ας πούμε θα είναι και αυτή έτσι. Και 10 δευτερόλεπτα. Πριν το τέλος βάζει ο Βουγιούκας τρίποντο και σηκώνεται και πανηγύρισε όλος ο πάγκος δηλαδή του Παναθηναϊκού μαζί με τον Βουγιούκα.
Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Ο Βουγιούκα έβαλε τρίπο, το βλέπαμε εδώ. Όχι, okay, καλά κάνουνε. Okay, πήγε απλά, 40 πόντους. Απλά και εμείς. Όχι, δεν πήγε 38, ναι. Με αυτό πήγε 40 και έβαλε καλά. Τελευταίο καλά. Απλά και εμείς δεν ξεχνάμε. Γι' αυτό έχει να πει και δεν να ξέρουμε τίποτα. Για ποιο. Ναι, τώρα τι να πούμε. Εγώ πραγματικά πάντως... είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, πάρα πολύ λυπημένος για αυτή τη μεγάλη μορφή του παγκόσμιου μπάσκετ, το Kobe Brown, που έφυγε τόσο άτυχα, τόσο άδοξα. Και το χειρότερο είναι ότι. Ήταν και η κόρη. Ήταν και η κορούλα του 13 χρονών, κοπελίτσα. Τι να πω τώρα, δεν υπάρχουν λόγια, ρε φίλε. Δεν υπάρχουν λόγια. Τι να πω τώρα, ελαφρύνα το χώμα και μαζά, αυτά τώρα. Λέγαμε να λέγαμε, αργότερα. Έφυγε ο άνθρωπος. Τόσο άδικα δηλαδή. Η ηρωνία σε εισαγωγικά είναι ότι μαζεύεις, κάνεις κόπος, ρε, ότι κάνεις οτιδήποτε θυσίες. Τώρα ξεκινούσε η ζωή του αυτό. Ναι. Τώρα δηλαδή. Έχεις μαζέψει τόσα χρήματα. Τόσο για... ναι. Και τώρα που είναι να ζήσει. Όχι μόνο αυτό. Δηλαδή και η κοπελίτσα τώρα 13 χρονών, το κοριτσάκι. Τι ζωή, εξασφαλισμένη. Γιάννα κιόλας, Γιάννα ήταν. Άνετη, εξασφαλισμένη, φίρμα, όλες οι πόρτες ανοιχτές για αυτήν. Πάει το κοριτσάκι, πάει ο Kobe Brown, πάνε και άλλα 7 άτομα μαζί με τον πιλότο, δηλαδή τόσο άδικα. Μάλλον από ομίχλη είπανε. 9 άτομα νομίζω. 9 άτομα. Δηλαδή δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Τι να πούμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Το τελευταίο να ευχηθούμε. Πάμε στο διάλειμμα, αμέσως μετά ανοίγουμε τις γραμμές του 23-12-87-38 για θα γιατί διάβασαμε την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Ναι, οκ. Okay. Έβγαλε και έβγαλε ανακοίνωση από το Μόντρεαλ τα παιδιά. Λοιπόν, από τον Καναδά. Εντάξει, θα το διαβάσουμε και αυτό. Έχουμε ένας φίλος είναι επίμονος, να τον ακούσουμε και να πάμε. Ας τον ακούσουμε. Λοιπόν, έτσι, μην παίρνετε όμως, παιδιά, και αυτό είπαμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Εγώ είμαι επίμονος. Έλα, ρε, εσύ ο επίμονος, ο Μάντσεστερ. Έλα, κληρώθηκα με Northampton ή Derby County. Χριστό, κάνε το διάλειμμα και πάρε μετά. Εντάξει, Χριστό, όχι, μην με κλαίνετε. Μην με κλαίνετε, περιμένω το διάλειμμα. 10 και 10 είναι, ρε Καρντάση. Μόλις πάρε κατευθείαν. Άσε τη γραμμή και περιμένω το διάλειμμα, τι πειράζει. Άντε, πες ένα λεπτάκι. Εντάξει, στο είπα γιατί είσαι ακροατής καθημερινός. Είσαι γι' αυτό, επειδή είσαι δικός μας άνθρωπος. Πάμε. Να, τι να πω. Για τον ΠΑΟΚ, πού να πέσει. Δεν μπορεί να πέσει. Δεν μπορεί να πέσει. Μου μεταφράζει την Νεάπολη. Έλα. Ε, Τάσο. Αυτή είναι κράτος του Νότου. Πάω και είναι κράτος του Βόρα. Ποιος θα μας κουνήσει. Μην το λες, αδερφέ. Τι μην το λέω. Μην το λες, αδερφέ. Ε, το κράτος είναι ένα αυτή τη στιγμή. Και είναι Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά, και βλέπεις τι σου κάνουν με τους συγκεκριμένους υφυπουργούς που έχουν διοριστεί. Οι οποίοι κατά την άποψη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με ανακοίνωση που έχει βγάλει, είναι φερέφωνο του Ολυμπιακού. Δηλαδή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ το λέει, εσύ δεν το λέμε εμείς. Ναι, αλλά τώρα άμα πω εγώ κάτι θα με πεις, έχει στοιχεία. Κάτι για πρόστιμο, άκουσα 300 χιλιάρικα. Άμα πω ότι πήραν τόσα και αυτή της Επιτροπής, όχι, θα μου πεις, έχει στοιχεία. Χρήστο. Εμείς δεν υιοθετούμε για πράγματα. Χρήστο. Δεν είναι δηλαδή. Χρήστο, είσαι και καθημερινός. Εντάξει, να είμαστε προσεκτικοί. Είπαμε να είμαστε, να προσέχουμε τι λέμε. Εντάξει, σε έκλεισα γιατί ξαναπάρε μετά το διάλειμμα. Δεν μιλάμε στο καφενείο, παιδιά, εντάξει. Να προσέχουμε τι λέμε. Ναι, δημόσιο λόγο έχουμε. Ναι, Θανάση, συγγνώμη. Kobe Bryant. Okay. Ναι, Brown, είπα. Brown, ναι, εντάξει. Συγγνώμη, καλά, Θανάση. Συγγνώμη, ναι. Kobe Bryant. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Μακάρι να το λέγανε Brown τον άνθρωπο και να έχει ζούσε. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα αμέσως μετά το 23. Αλλά ευχαριστούμε για την παρατήρηση. Καμιά φορά. Όταν μιλά γρήγορα, λε. Εντάξει, εγώ το άκουσα, αλλά τελικά. Πάνω στη ροή του λόγου και επειδή έχουμε και πολλά στο μυαλό μα. Και πολλές αρμοδιότητες πλέον εντάξει, να κάνουμε. Φίλε, μην το δικαιολογήσει. Σαρδάμ γίνονται 150 φορές. Okay. Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα συνέχεια. Ζάχος Ντρούλινγκ, Γρηγοριάδη, Στάσος Τέργας, Γιατρόπουλος στα μικρόφωνα. Συντροφιά Παραίτσα θα είμαστε μέχρι και τις 11. Να πούμε και κάτι ακόμα. Κυκλοφορεί εδώ και αρκετή ώρα σε μέσα που πρόσκειται στον Ολυμπιακό. Τυχαίο, πως η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα καλέσει τον Ιβάν Σαββίδη μέσα στην εβδομάδα για εξηγήσεις για παράτυπη αγορά μετοχών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και με το δικέφαλο να κινδυνεύει με περαιτέρω τιμωρία. Λοιπόν, από την πλευρά τους, τα στελέχη της ασπρόμαυρης ΠΑΕ μίλησαν για αυτό το θέμα και ανέφεραν ότι για αυτή τη σαχλαμάρα σχολιάζουμε ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ το εξής. Απόδειξη της αιμονικής προσέγγισης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι το γεγονός ότι την ίδια μέρα μια σκανδαλώδους απόφαση. Καλεί τον Ιβάν Σαββίδη για παράτυπη αγορά μετοχών της ΠΑΕΠΑΟΚ κάτω από το 5%. Οι επικίνδυνοι λοιπόν αυτοί τύποι άνθρωποι βγάζουν και πορίσματα, λέει η συγκεκριμένη τοποθέτηση. Λοιπόν. Υπάρχει και ανακοίνωση λίγο από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, από τον κύριο Ζέρβα. Ο Δήμαρχος λοιπόν Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας τόνισε ότι το πλήγμα δεν είναι μόνο κατά του ΠΑΟΚ,
κατά της ομάδας που κατακτά τίτλους και πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια, κατά του ελληνικού ποδοσφαίρου που ασχίζει να βρει τη χαμένη αξιοπιστία του. Το πλήγμα είναι και κατά της πόλης που αρχίζει να νιώθει περηφάνεια και αυτοπεποίθηση. Η διαφορά σήμερα είναι ότι η οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι δυνατή, η Θεσσαλονίκη μετράει επιτυχίες και το χαίρεται. Εύχομαι, λέει ο κύριος Ζέρβας κλείνοντας, οι όποιες σκέψεις και μεθοδεύσεις που θα επιχειρήσουν να πλήξουν τον ΠΑΟΚ, αλλά και κάθε ομάδα της πόλης μου, να ακυρωθούν χωρίς δεύτερη σκέψη. Οι τίτλοι κερδίζονται στο γήπεδο με αγωνιστική υπεροχή και αξία, είναι η τοποθέτηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Κωνσταντίνου Ζέρβα, για τα όσα γίνονται. Στο τέλος τόσωσε ο κύριος Ζέρβας από αυτό που είπε για κάθε ομάδα της πόλης. Βέβαια, θυμάμαι όταν ήταν αντιδήμαρχος, μία δήλωσή του ότι θα πολύ γούσταρε να πέσει ο Άρης στη Β' Εθνική. Τέλος πάντων. Περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι, βέβαια. Καλά, και κάποιος που ήταν σε μια επιτροπή, που ήταν, Αριανός, που είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι υπάνθρωποι. Ο εισαγγελέας τι ήταν. Εισαγγελέας, ένα απόστολος ο τέτοιο, ο οποίος τιμωρήθηκε νομίζω γι' αυτό. Υπάρχει μια αγωγή, κάτι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Για καλησπέρα, φίλε, το όνομά σου αν θες. Εγώ είμαι. Ναι. Νίκος. Σε ακούμε, Νίκο. Καλησπέρα, γιατί δεν έτυχε να τα πούμε κιόλας. Καλή χρονιά, με υγεία. Έτσι. Επίσης. Με υγεία, φίλε. Τάσο Παοξής είμαι, έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Βέβαια, έχω αρκετό διάστημα να σε πάρω. Ναι, γεια σου. Ακούω βέβαια να τακτά διαστήματα, αλλά κάποιες φορές δεν μπορώ, λόγω χρόνου. Μάλιστα. Έλα, λίγο πάμε. Πάμε να τα πούμε. Καλησπέρα και στον κύριο Ζάχο, δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Γεια σου, Νίκο. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Θέλω να βάλω σε έναν ιρμό, έχουν γίνει πολλά. Τάσο, διαφωνώ με το, δεν είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή το αγωνιστικό. Δεχόμαστε πόλεμο. Η κατάσταση έχει γίνει πάρα πολύ σοβαρή. Τι σχέση έχει ο πόλεμος που λέγεσαι με το γήπεδο, ρε φίλε? Πλέον έχω έντονη ανησυχία. Δεν ξέρω τι θα ξημερώσει γύρω από την ομάδα. Τίποτα δεν θα γίνει, φίλε. Να σε καθησυχάσω, τίποτα δεν θα γίνει. Αυτός ο σκοπός του Ολυμπιακού είναι να δυναμητίζει την ατμόσφαιρα για να απειλεί το πρωτάθλημα με διακοπή ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν μπορεί αγωνιστικά να προσπεράσει τον ΠΑΟΚ. Δεν αντέχει, ρε παιδί μου, ο Ολυμπιακός να βλέπει τον ΠΑΟΚ στην περιοχή. Ευχαριστώ την άποψή σου. Ναι. Έχω μεγάλη ανησυχία. Σου είπα. Νομίζω αυτή τη φορά δεν είναι αστεία τα πράγματα. Αστεία είναι, φίλε, τα πράγματα. Δεν θα γίνει τίποτα. Τουλάχιστον όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Γιατί μικροφωνίζει? Όσον αφορά έτσι τον ΠΑΟΚ, λέγαμε δεν θα και το 18 με τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε και αυτά. Όχι, και δεν λέγαμε έτσι τότε. Τότε δεν λέγαμε έτσι. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων. Αυτοί δεν θα τα αφήσουν το θέμα έτσι. Το ξέρουμε πολύ καλά η κυβέρνηση. Ναι, μην επηρεάζεστε από μια επιτροπή η οποία κάνει εισήγηση, δηλαδή προτείνει. Πόρισμα. Δεν τιμωρεί. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει στα ναι. πειθαρχικά εκεί. Στα πειθαρχικά αποφασίζει η ΕΚΟ, φίλε. Πόσο χρόνο είσαι, Νίκο? Δεν αποφασίζει. Αν επιτρέπετε. Αυτού που διόρισε ο κύριος Αβγενάκης. Πόσο χρόνο είσαι? 31. Α, εντάξει, μικρός. Τρέξτε λίγο, έχει 5 γραμμές. Ναι, ναι, Ζάχο, να σου πω κάτι για το που είσαι Καριανός. Ναι. Όχι, γιατί μικροφωνίζει. Ναι, νομίζω ότι εντάξει. Πλέον έφτασε η στιγμή να ξεχάσουμε αυτά τα παλιά, τα τι έχει γίνει. Πρέπει η Θεσσαλονίκη να ενωθεί επιτέλους. Και πολύ χάρηκα για τη στάση της ομάδας μου που δεν κυνήγησε αυτό το θέμα με τον Ντουρμισάη που είχε γίνει με εσάς, με τον παίκτη σας. Sorry, Νίκο, αλλά δεν υπήρχε κανένα θέμα να κυνηγήσει η ομάδα μου με τον Ντουρμισάη. Τέλος πάντων, αυτό που ακούστηκε τέλος πάντων ότι ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κινηθεί κάπως και να διεκδικήσει κάτι από αυτό. Okay, όχι, πιθανότητα δηλαδή και να υπήρχε, εγώ δεν την ήθελα, ας πούμε, δεν ήθελα αυτό το πράγμα. Νίκο, σε ευχαριστούμε όχι πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μόνο για τον Άρη. Πρέπει να πάρουμε και τους υπόλοιπους, έτσι. Για, δεν μου άρεσε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τίποτα εκτός γηπέδου. Έγινε, Νίκο. Νίκο, να σε ακούσουμε και άλλη φορά, έτσι. Συγγνώμη λίγο για το άγχος. Ναι, σήμερα είναι, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Να σε ακούσουμε και τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός αυτό που θέλει να καταφέρει να κάνει είναι να ακούγεται η λέξη υποβιβασμός για τον ΠΑΟΚ. Τα καταφέρνει εν μέρη. Αλλά θα φάει τα μούτρα του στη συνέχεια. Είναι βέβαιο. Και έλα, αυτό φίλε που θέλει να λέει είναι ότι, να ορίστε, κοίταξε τους, πήρανε φέτος πρωτάθλημα, ενώ έπρεπε να πέσουν στη Β' Εθνική. Αυτό θα λένε στο τέλος Ολυμπιακοί, να το ξέρετε. Γράψτε το. Γράψτε το από τώρα. Είδομεν. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Καλησπέρα. Γιώργος, πάω από Ολλανδία. Γεια σου, Γιώργο.
Παιδιά, αν αποκτηγορηθήσει κάποιος το τι ακριβώς γίνεται, μπορεί να καταλάβει και το τι συμβαίνει. Mm. 5 η ώρα. Με τη σέντρα ακριβώς. Με τη σέντρα ακριβώς. Έρχεται το νέο. 6 ώρα Ελλάδος. Ναι, 6 ώρα Ελλάδος, ναι. Με τη σέντρα ακριβώς. Έρχεται κατευθείαν η απόφαση. Το είπα. Είναι ξεκάθαρο το ότι... Κοίταξε, αυτοί δεν περίμενα να κάνουμε γκέλα σήμερα, παραλίγο θα την κάναμε. Mm. Το θέμα τους ήταν να γίνει αυτό που έγινε. Να γίνει άλλος, γιατί αν ερχόταν, ας πούμε, το πρωί ή αύριο, ο άλλος, ας πούμε, θα ήταν, ξέρεις, μέσω ανακοινώσεων, δικηγόρων και τα λοιπά, θα ήταν λίγο πιο light. Αυτοί επίτηδες το κάναν, να ξεσηκωθεί ο κόσμος, να σηκωθούν πιο πολλά θέματα στο διαδίκτυο, δηλαδή να πάνε οι παόξες στην Δημοκρατία, αυτό, το ένα, το άλλο, να λένε το ένα, να λένε το άλλο, να υπάρχει αυτό το αλυσβερίσι απαντήσεων, ανακοινώσεων αυτό, ούτως ώστε να διατηρείται αυτή η λέξη υποβιβασμός στον αέρα. Μιλάμε, είναι επιστημονική εκδοχή του κράτους δικαίου που σήμερα οι φίλοι μας στον Πειραιά φουσκώνουν από περηφάνεια με το ένα πνευμόνι και λένε «Να, είδατε, έχουμε κράτος δικαίου στην Ελλάδα». Είδατε συνοπτικές διαδικασίες ποιος διαμαρτύρεται για τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα σήμερα. Βλέπετε πώς γίνεται το πράγμα. Εγώ τους ερωτώ όμως. Το άλλο το πνευμόνι, εκείνο δεν χρειάζεται οξυγόνο. Το άλλο το πνευμόνι είναι για τον Νουρουάν. Κοριόπολης 1, Κοριόπολης 2, Μπίκας, Τζίλος, Ευαγγέλου, ο άλλος που πλακώσαν στο ξύλο, επί εγκληματική οργάνωση, τα στημένα, οι κασέτες, το ένα, το άλλο. Εκεί τι γίνεται ρε παιδιά. Αυτά τα ανθολόγια, λοιπόν, απορώ δηλαδή, οι δικαστές σε αυτή την περίπτωση δεν παίρνουν όπως η δική μας σήμερα Red Bull, τι παίρνουν Λεξοτανίλ. Τι γίνεται με αυτά τα ανθολόγια, ας πούμε. Θα περιμένουμε να βγουν οι δικαστικές αποφάσεις. Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε μία δίκη για την εγκληματική οργάνωση του κυρίου Μαρινάκη. Δεν το λέω από το μυαλό μου, τα λέμε τα στοιχεία. Λοιπόν, εκεί να δούμε οι δικαστές τι θα κάνουν, ας πούμε. Πάλι θα αρχίσουμε να βάζουμε φραπέ με Λεξοτανίλ και θα έχουμε ιστορικά διαλύματα επί διαλυμάτων για να πάμε μετά από 6 μήνες, 1 χρόνο, 3 χρόνια, 5 χρόνια. Να δούμε, ρε Γιώργο. Μέχρι να καταγραφεί στο ανθολόγιο των Κοριόπολης το τελευταίο κεφάλαιο που θα λέγεται διαγραφή. Αυτό είναι το κράτος δικαίου του άλλου πνευμονιού. Του πνευμονιού που τι, εκείνο δεν θέλει οξυγόνο. Με τι λειτουργεί εκείνο, με γκάζι, με πετρέλαιο, με χασίσια του Μαρινάκη. Όπα, τι κάνετε ρε, τι είναι αυτά που κάνετε ρε εσείς. Ρε εσείς, μην ξεφεύγετε ρε. Λοιπόν, κλείστε γραμμές όλες, δεν θα βγει κανείς. Κλείστε. Κλείστε όλους. Ρε παιδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή για το Θεό. Τι είναι αυτά ρε εσείς ρε. Δηλαδή σας είπαμε και όλα πως έγινε τη λέτε ρε. Τι να πω, θα πω ότι... Δηλαδή, καταρχήν δεν υιοθετούμε αυτά που λέτε τα κακοπροαίρετα πράγματα, εντάξει. Κατά δεύτερον θα αποφασίσει η δικαιοσύνη για το τι θα γίνει. Για όλες τις υποθέσεις. Κατά τρίτον, είστε εδώ ακροατές χρόνια. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν είναι δυνατόν να το κάνετε αυτό το πράγμα. Ξεκινήσαμε και το είπαμε από την αρχή. Προσέχετε τι λέτε. Είναι πονηροί οι καιροί. Τι δεν καταλαβαίνετε, εκτός αν θέλετε το κακό. Αν θέλετε το κακό του σταθμού και της εκπομπής, να κλείσει αυτή η εκπομπή και να σταματήσει ο σταθμός, οκ. Okay. Συνεχίστε έτσι, ρε παιδιά. Η εκπομπή το συνεχίστε λιγότερο. Συνεχίστε έτσι. Είναι. Είστε και ακροατές χρόνια. Η εκπομπή το λιγότερο. Δηλαδή, εμείς είμαστε βλάκες που είμαστε συγκρατημένοι και προσέχουμε τι λέμε. Να προσέχουμε. Κάνε διάλειμμα. Περίμενε. Όχι, διάλειμμα λίγο. Και θα δούμε να βγάλουμε γραμμές μετά. Περίμενε λίγο, γιατί πάλι. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Okay. Διάβασε με μια τέτοια και μετά. Βάλε λίγο μουσική. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή υπάρχει η ελληνική γλώσσα, έχει τόσες λέξεις, είναι τόσο πλούσια που μπορείτε να χειριστείτε άψογα. Και να πείτε ό,τι θέλετε με το γάντι, με τα δηλαδή. Δεν είμαστε στο καφενείο, ρε παιδιά. Στο καφενείο δεν είμαστε. Δηλαδή αυτό τώρα είναι για αέρα, ρε Γιώργο. Είσαι και ακροατής έμπειρος, δηλαδή που γνωρίζεις τι πρέπει να πεις, τι δεν πρέπει να πεις. Γιατί μας φέρνεις αυτή τη δύσκολη θέση, ρε φίλε. Αν νομίζετε και εσύ και ο Χρήστος. Αν νομίζω ότι δεν ακούνε, κάνετε λάθος. Και εσύ και ο Χρήστος προλίγο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Ναι, λίγο διάλειμμα. Να ηρεμήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θέλω να. Έχουμε ένα φίλο στην αμονή. 10 λεπτά να περιμένει. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, επαναλαμβάνω και εγώ και ο Τάσος, να προσέχουμε, επαναλαμβάνω, τι λέμε, έτσι. Ούτε στο καφενείο είμαστε, ούτε με τους φίλους μας είμαστε. Και πρώτιστα, βέβαια, και για μας και για το ραδιόφωνο, έτσι.
Αν είναι να έχουμε πρόβλημα και εμείς και το ραδιόφωνο, να πάμε σπίτι μας, κάτσουμε να δούμε και καμιά ταινίτσα και να πούμε για ποπκόρν. Όλα όσα έχουν αναφερθεί. Λίγο ρε παιδιά, σοβαρότητα. Ρε. Όλα όσα έχουν αναφερθεί και για τους μεν και για τους δε έχουν δρομολογηθεί και αναμένονται εξελίξεις και δικαστικές αποφάσεις. Εντάξει. Λίγο προσοχή. Το είπαμε και στην αρχή. Όχι λίγο, πολύ προσοχή. Εντάξει. Όχι λίγο. Λοιπόν. Ναι, άμα έχουμε ξανά τέτοιο κρούσμα, λοιπόν, θα τις κλείσουμε τις γραμμές. Δεν γίνεται αυτό. Επί το πράγμα. Επιτυπιστηρίου. Τέλος. Ο Θοδωρής Ζαγοράκης από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα μόλις. Είδηση επί του πιεστηρίου. Ευχαριστώ όλους τους φίλους Παύλα, ρεπόρτερ της εκπομπής που μας ενημερώσατε. Την απόφαση λοιπόν να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και να ανεξαρτητοποιηθεί πήρε ο ευρωβουλευτής και πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΚ Θοδωρής Ζαγοράκης μετά την εισήγηση της Επαγγελματικής Επιτροπής Αθλητισμού για υποβασμό του δικεφάλου. Ο ευρωβουλευτής και πρώην πρωταθλητής Ευρώπης ενημέρωσε τη Νέα Δημοκρατία ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική της ομάδα και πλέον θα παραμείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ανεξάρτητος. Λοιπόν, αυτή η συγκεκριμένη κύρη. Δεν αφήνει τη θέση όμως. Τη θέση την κρατάει, έτσι. Εντάξει, εννοείται την κρατήσει, φίλε. Παραιτείται από το κόμμα. Αυτό λέει. Ως ένεξη διαμαρτύρας. Και καλά κάνει. Καιρός ήταν ο κύριος Ζαγοράκης. Τα 15.000 καλή κοντά. Καιρός ήταν ο κύριος Ζαγοράκης να κάνει κάποια κίνηση για την ομάδα στην οποία θεοποιήθηκε και λατρεύτηκε όσο κανένας άλλος τα τελευταία χρόνια. Καιρός ήταν να μιλήσει λίγο, γιατί πολλοί το λέγανε Μουγκοθόδωρο. Καλά εξηγήθηκε και δεν το έκανε αυτό. Μπας και ταρακουνηθεί κανένας, μπας και την ακούσει και ο κύριος Μητσοτάκης και καταλάβει το τι πραγματικά γίνεται. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε στις γραμμές. Πάμε στις γραμμές και όπως είπαμε έτσι, γιατί γέμισαν οι γραμμές. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μια χαρά, καλησπέρα. Καλώς τον Γιάννη. Γιάννης Ατρόμητος. Καλώς τον Γιάννη. Τι κάνετε? Καλά, καλά, ρε Γιάννη. Μη φοβάστε από μένα, δεν έχουμε κανένα θέμα. Αν θέλετε, το πάμε και μέχρι το τέλος. Δεν θα πω τίποτα κακό. Όχι, πολλές γραμμές. Έχει γραμμές και όπως καταλαβαίνεις θέλει να μιλήσει ο κόσμος, λογικό. Ωραία, εγώ το πρώτο πράγμα που θέλω να πω, ρε παιδιά, είναι αυτή η κόντρα. Καταρχήν, Ζάχο, ποιος πρέπει να αισθάνεται ντροπή σήμερα? Εσείς που χάσατε από τον Πανετολικό ή εμείς από τον Πανιόνιο? Ίδιο. Τρεις χειρότεροι εμείς. Τέλος πάντων. Δεν είδα πραγματικά το. Ούτε φάση στο Πανιόνιο Ατρόμητο. Μπορεί να ήσουν καλύτερο και να είχα ευκαιρία. Δεν κάναμε φάση. Δεν κάναμε φάση. Και ο Άρης, μια μισή φάση. Είμαστε πολύ κακοί. Δεν είμαστε για playoff. Δεν το συζητάω καν. Η ομάδα είναι αργή, κουρασμένη. Ο Παντελίδης ακόμα ψάχνεται. Τέλος πάντων, τα κακά μας τα χάλια σας τα έχω ξαναπεί εγώ βέβαια. Να αισιοδοξούμε δηλαδή για το Μασίνο. Ναι, το 70-30. Α, τόσο λες. 70-30 υπέρ του Άρη είναι. Έτσι το κρίνω εγώ και πώς είναι τώρα οι ομάδες όπως τις βλέπω αγωνιστικά. Παιδιά, να πω κάτι γιατί ειλικρινά, επειδή έγινε κάποια επεισόδια εκεί στον Πανιόνιο και αυτά. Ναι, κάτι και εγώ σήμερα το άκουσα το μεσημέρι. Και πριν και μετά λέει έγινε. Και με τιμωρία λέει και ίδιο. Είμαι πολύ κατά σε όλα αυτά. Ναι, έχουν γίνει διάφορα, αλλά επειδή έχουμε και ένα φίλο εδώ, έχω ακούσει ένα φίλο που είναι Πανιόνιος και μιλάει πολύ ωραία το παιδί. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Όλα αυτά έχουν... Ο Γιώργος. Ναι. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει παιδιά το 2008. Ήμουνα στο γήπεδο στη Νέα Σμύρνη, εμείς παίζαμε την παραμονή και ο Πανιόνιος έπαιζε το Ιντερτότο τότε, αν θυμάστε, το UEFA. Ναι, ναι. Έπαιζε την Ιντερτότο, αν θυμάστε. Για πες, και μπήκανε κιόλας εκείνη την επόμενη χρονιά. Εκεί λοιπόν προηγηθήκαμε εμείς 1-0. Κρατάγαμε την παραμονή και με 2 γκολ του Χούτου πέσαμε σε αυτό το παιχνίδι. Α, είναι η χρονιά που έπεσε ο Ατρόμητος. Το 8, ναι. Ναι. Εμείς μεταξύ μας βέβαια, ειλικρινά δηλαδή, λέγαμε ότι εντάξει, το παίξαν στα ίσα, έχουν το στόχο τους, εμείς πέσαμε δικαίως. Αυτό ακούγονταν στην Κερκία, γιατί ήμουν στο γήπεδο. Μάλιστα. Και ακούστηκε από τους Πάνθηρες εκεί στη Β' Εθνική. Ναι. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο unfair. Εκεί έγινε λίγο. Από εκεί ξεκίνησε η κόντρα. Ναι. Και λες ότι τα χθεσινά είναι. Ξεχασμένα, εγώ ναι. Θέλω να πω. Καλά, ρε. Και εμάς μας φώναζαν οι Ιωνικοί. Μας φώναζαν χθες εκεί αντίο-δύο και στην Α2. Και μέσα στην Αριζινή. Καλά, ναι, τι πρέπει να κάνουμε. Τον Άρη φώναζαν οι Ιωνικοί. Εμείς είμαστε εκεί γειτονιές. Ναι, εντάξει, αυτό έχει δίκιο. Είμαστε γειτονιές εμείς τώρα εκεί. Περιστέρι με Νέα Σμύρνη. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει και μακριά το Περιστέρι από τη Νέα Σμύρνη, έτσι. Όχι. Ενώ ρε παιδί μου στην Αθήνα τώρα κυκλοφορούσαμε. Εμείς τώρα εγώ δεν μένω εκεί. Αλλά σου λέω ότι Γιάννη, τρέξτε το λίγο σε παρακαλώ. Τρέξτε το σε παρακαλώ, Γιαννάκη. Ναι, παιδιά, τώρα για το θέμα τώρα αυτό, όπως βλέπετε, έχει γίνει σοβαρό το θέμα. Για να παρετούνται και οι βουλευτές και όλα αυτά, ο Ζαγοράκης και όλα αυτά. Εγώ τάσου το είχα πει ότι μπλέξατε, αλλά γέλαγες. Έχετε μπλέξει τα αλήθεια τελικά με την ιστορία αυτή. Αν και νομίζω θα συμψηφιστεί με μια άλλη ιστορία που έχει ο Ολυμπιακός και θα βγουν και δύο λάδι. Στο τέλος θα δούμε αν μπλέξαμε, φίλε Γιάννη.
Μία εσείς, μία η άλλη. Σου είπα τι θα γίνει. Θα ξεμπλέξετε και οι δύο. Ο ένας με κάτι δικαστήριο που έχει τώρα. Εσείς με αυτήν την ιστορία και θα λέει: ωραία, ένα-ένα είμαστε, προχωράμε. Οκ, Γιάννη. Μου θυμίζει τακτική Ερντογκάν αυτό. Από κάποια πλευρά. Αυτό θα γίνει. Είδαμε. Είδαμε. Έγινε, Γιάννη. Τα λέμε, Γιάννη. Αν έπεσα μέσα. Εδώ είμαστε. Δεν θα συμπληρώσει κανείς στην Ελλάδα όπως πάντα. Να είσαι καλά. Και την άλλη εβδομάδα που είναι τα μάτια υπέρ να σε ακούσουμε. Εδώ κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να διασπάσουν πραγματικά τη χώρα, έτσι, να την κόψουν στα δύο. Γιατί δεν μπορούν τρίτη χρονιά να πάρουν πρωτάθλημα. Αυτό επιδιώκουν να κάνουν. Το έχουν κάνει και δήλωση δηλαδή. Ότι δεν θα τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν το πάρουμε εμείς. Η χώρα για ομάδες δεν διασπάται. Τώρα μην λέμε ότι. Καλά. Εντάξει. Καλά. Εγώ βλέπω ότι αρχίζουν τα όργανα και όλα ξεκινάνε και γίνονται σιγά-σιγά, λίγο-λίγο. Πάμε, ήδη, δηλαδή σε μια κατάσταση προηγούμενων ετών που υπάρχει τεράστια ένταση. Και τεράστια κόντρα και έχθρα ανάμεσα στις δύο πλευρές, δυναμητίζει την ατμόσφαιρα κάποιος κύριος, έτσι, εντέχνος, γιατί δεν μπορεί να βλέπει τον ΠΑΟΚ να είναι πάνω στη βαθμολογία από αυτόν. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Θα δούμε. Έλα, δικαστήρια, είπαμε. Τα δούμε. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Είμαι. Ναι. Έλα, εσύ, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Το όνομά σου. Ο Άντζελο είναι. Ο Άντζελο, χαμήλωσε λίγο το ράδιο. Λίγο το ραδιόφωνο σου. Κοιτάξτε, σας παιδιά, σας παίρνω από το αυτοκίνητο, το λίγο κάνει, είναι προβληματικό. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, καταρχήν, γεια σου Τάσο, γεια σου Ζάχο. Γεια σου. Ήθελα λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα με το θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ναι. Πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και όχι εκτελεστικό. Όπερ σημαίνει, τι σημαίνει, δηλαδή η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν επιβάλλει ποινές, παιδιά. Το είπα. Απλά γνωμοδοτεί. Δεν επιβάλλει, δεν επιβάλλει, αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο δεσμευτική. Εισήγηση κάνει. Καμία σχέση, παιδιά. Δηλαδή, ναι. Μπορεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να γνωμοδοτήσει όπως τώρα υποβιβασμό ΠΑΟ και Ξάνθη, ας πούμε. Ναι. Να πάει στο αθλητικό δικαστή. Της ΕΠΑΕ, ΕΠΑΕ, δεν καλάζω, διόρθωσε με τάσο. Της ΕΠΟ. Της ΕΠΟ, όλοι που ΕΠΟ και ΕΠΟ, συγγνώμη, εκεί την ΕΠΟ πλειοψηφία, ποιος την έχει, ρε παιδιά. Συγγνώμη λίγο, ρε, θα κάνουμε ένα στάσο, ποιος την έχει την ΕΠΟ. Δεν ξέρω, φίλε. Να ξέρω, ρε φίλε, τι θα πει ποιος την έχει. Υποτίθεται τώρα, δηλαδή, να κάνουμε σε ένα σενάρια, Άγγελε, ένα λεπτό, ρε φίλε, τι θα πει ποιος την έχει την ΕΠΟ, ποιος έχει δίκιο είναι, τι θα πει, δηλαδή, και τα στοιχεία, τι θα πει ποιος την έχει. Με το δίκαιο δεν πάμε. Γιατί αν πηγαίνουμε με το δίκαιο, το ΠΑΟΚ δεν θα βρισκόταν σε αυτή τη θέση. Διότι δεν μπορείς να λες, όχι εσύ σαν Τάσος, εγώ, οποιοσδήποτε, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ιδιοκτήτης της Ξάνθης όταν πήρε τον τρίτο ξενώνα. Ο ξάδερφος, ο τριτοτέταρτος ξάδερφος της πεθάνας του κουπάρου του Σαββίδη. Λοιπόν, αυτά είναι όλα γραφικά. Τι θέλω να πω δηλαδή, ότι είναι γνωμοδοτικός ο χαρακτήρας, να το τελειώσουμε από το θέμα. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία, παιδιά, άποψή μου, ταπεινή και προσωπική, δεν υπάρχει καμία τέτοια. Βέβαια, αν το πάνω στο τέλος και θέλουν να διάσουν κάθε έννοια δικαίου και λογικής, να ξέρετε, παιδιά, ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν είναι το 2018. Δεν ανεχόμαστε πια, δεν μπορούμε να έχουμε άλλο βιασμό της λογικής του δικαίου και τέτοια. Εγώ σαν ΠΑΟΚΣΙΣ είμαι ο πρώτος που λέω ότι ΠΑΟΚ χτες παρανόμησες να πέσεις. Όχι, αλλά φίλος. Όχι κατασκευασμένες ιστορίες. Τώρα, να τελειώσουμε, αυτό το θέμα, πάω στο δεύτερο εντάχη, στο θέμα του ΠΑΟΚ, της ομάδας μου της απόδοσης. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον πρόλογο που έκανε ο Τάσος. Η ομάδα είναι σε εκτρή κατάσταση, κατ' εμέ. Βλέπω 5 παίκτες μέσα οι οποίοι είναι πολύ κουρασμένοι και ηλικιακά και αθλητικά. Ξέρουμε όλοι ποιοι είναι, Μαουρίτσιο Βαρέλα, Βιερίνια κτλ. Έναν προπονητή ο οποίος για μένα είναι άχρωμος, άγνωστος και άγιξτος και ορισμένες στιγμές του αγώνος κάθεται και κοιτάει με ανοιχτό το στόμα. Πιστεύω ότι πρέπει η διοίκηση του ΠΑΟΚ να τα δει έγκαιρα προτού φτάσουμε σε επικίνδυνες καταστάσεις, διότι με αυτήν την απόδοση δεν βλέπω, παιδιά, εγώ μέλλον. Κακά τα ψέματα. Δεν είμαι αντιπαόξης, ΠΑΟΚΣΙΣ είμαι, με εξορτάζος, πως αγαπάω και εγώ την ομάδα όπως όλοι μας, αλλά πρέπει να επισημαίνονται κάποια πράγματα εγκαίρως. Να σε καλά, Τζέμι. Να σε καλά. Αυτά ήθελα να πω. Αυτά ήθελα να πω, γεια σας. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Ωραίος. Πάμε να σε καλά. Στον επόμενο. Στον επόμενο, καλησπέρα. Γεια, χαρά και στους δύο. Γεια σου, φιλάρετε. Γεια σου, φιλάρετε.
άκουσα κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε ξανά, δηλαδή δεν το άκουσα από τον Βασιλόπουλο και από τον Κόλκα. Ναι. Στο TV ΠΑΟΚ, στο τέλος, υπόθηκε το εξής, ότι η Επιτροπή είναι εξαμελής, ότι το έκτο μέλος δεν ειδοποιήθηκε να πάει και μείναν οι πέντε, και αν συνέβη αυτό τελικά, όπως ακούστηκε, από τους πέντε οι τρεις ψηφίσανε εναντίον ή βγάλανε αυτή τη γνώμη, γνωμοδοτήσανε. Ήτανε 3-2 και από τους τρεις οι δύο λογικά είναι οι καινούργοι, ναι, και χρειαζόντουσαν για πλειοψηφία έναν από τους παλιούς. Αυτό ισχύει. Αν συνέβη λοιπόν αυτό, είναι περίεργο έως συνωμοσιολογικό, θα έλεγα. Mm-hmm. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, όταν θέλεις να έχεις ένα αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται να διώχνεις το ένα μέλος. Αυτό, μόνο από αυτό ξεκινάει ανάποδα το πράγμα. Ούτε λίγο, ούτε πολύ. Ήταν γνωστό αυτό ότι θα γίνει, φιλάρετε, από τη στιγμή που ο κύριος Αυγενάκης τοποθέτησε με δική του επιλογή, μόλις ξεκίνησε όλη η υπόθεση από τον Ολυμπιακό, αυτή η σκευωρή από τον Ολυμπιακό, τοποθέτησε δύο άτομα από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, και μάλιστα τον ένα τον όρισε και ως πρόεδρο, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει δικαίωμα διπλής ψήφου σε περίπτωση ισοβαθμίας. Και επειδή ισοψηφία, έγινε μια ευθεία επίθεση, ναι, στο πρόσωπο του κυρίου Αυγενάκη, περιμένω να μην είναι πια πονόψυχος, αλλά να είναι επιθετικός και να δούμε στην τελική ποιος έχει δίκιο. Γεια και χαρά. Γεια σου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πω ότι οι γραμμές είναι γεμάτες, μην καλείτε. Είναι παρά 10 σχεδόν, έτσι. 5 γραμμές υπάρχουν, να μιλήσουν όλοι. Αν τώρα κάποιος έχει πέσει, οκ. Okay. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Το όνομά σου. Καλησπέρα, παιδιά. Γιώργος, δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα από μένα. Γιώργος, Απόλλων Αθηνών, έχουμε ξαναμιλήσει. Α, ο Απολλωνιστής, ναι. Γεια σου, Γιώργο. Έλα, ρε Γιώργη, σε ακούμε. Λοιπόν, παιδιά, πριν κλείσει η γραμμή στον προηγούμενο ακροατή, πριν τη κλείσετε και καλά κάνετε και την κλείσετε, πιστεύω ότι θα δικαιωθώ με αυτά που σκεφτόμουν. Κανονικά θα πρέπει να αρχίσω να φωνάζω κι εγώ. Τέλος πάντων, εμένα η μόνη λύση για το ποδόσφαιρο, παιδιά, είναι να είναι ερασιτεχνικό. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Να γίνει ένα Brexit, 5 χρόνια, να μαζευτούν όλοι. Εγώ δεν θα εξετάσω αν έχει δίκιο ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός. Έχω μια άποψη, δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, αυτή η αγάπη που έχουμε για το ποδόσφαιρο, αυτό το ωραίο λαϊκό άθλημα, έχει ξεφτυλιστεί παντελώς. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό έχει καταντήσει αρρώστια, δηλαδή. Είναι αρρώστια αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Πάμε να δούμε ένα ποδόσφαιρο, να κερδίσουμε, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να ευχαριστηθούμε, να κάνουμε καζούρα. Αλλά αυτό το πράγμα πλέον έχει ξεφύγει, ρε παιδί. Ναι, δεν υπάρχουν όλα αυτά που λες. Όλα τα αντίθετα γίνονται από όλα αυτά που λες, φίλε. Και από τη στιγμή που έχει μπει, από τη στιγμή που έχει μπει και η πολιτική μέσα στο ποδόσφαιρο. Κώστας. Γιώργος. Γιώργο, πόσο χρονών είσαι? 44. Από τη στιγμή, φίλε Γιώργο, που έχει μπει και η πολιτική. 20 χρόνια. Κατά μεγάλο βαθμό μέσα στο ποδόσφαιρο, πέρα δηλαδή από τις στιγματικές. Από το ότι το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό και είναι συμφέροντα πλέον. Το χρήμα με λίγα λόγια. Το χρήμα, όπως λέει ο φίλος ο Ζάχος. Εντάξει, τι να ψάξουμε να βρούμε, ρε φίλε. Τι να ψάξουμε να βρούμε. Αλλά να σου πω λίγο κάτι. Ψάχνουμε το λιγότερο κακό. Αν λοιπόν δεις από όλους τους παράγοντες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ποιος είναι το λιγότερο κακό, ποιος είναι το λιγότερο κακό, θα καταλάβεις και το τι γίνεται, ρε φίλε, και ποιοι άνθρωποι έχουν επιρροή στην κυβέρνηση και κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Τάσο, εγώ δεν λέω. Κατάλαβες, φίλε Γιώργο. Φυσικά και μπορώ να καταλάβω. Δεν είμαι και φυσικά κανείς δεν είναι άγιος. Όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, έτσι. Επαγγελματικά. Αυτό το μίσος που εκτρέφεται, δηλαδή, είναι φοβερό. Ναι, ποιος το παράγει όμως αυτό το μίσος, ρε φίλε. Όλοι μεγάλοι, ρε Τάσο. Όχι όλοι μεγάλοι, ρε φίλε. Όχι όλοι μεγάλοι, ρε φίλε. Όχι όλοι μεγάλοι, ρε φίλε. Όταν διακυβεύονται κάποια στιγμή τα συμφέροντα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι μάθαν τα προηγούμενα χρόνια να κάνουν ό,τι γουστάρουν στον ελληνικό χώρο. Ισχύει αυτό το πράγμα, ισχύει. Αλλά απλά τα τότε άρχισαν να κοντρέψουν το παιχνίδι. Όσο ο ΠΑΟΚ λοιπόν ήταν με διοικήσεις πρωτοδικείου, με Ζαγοράκι, με Βρίζα, με Μπατατούδη, με ξέρω εγώ πώς το λέγανε τώρα, τον Γούμενο, τον προηγούμενο κτλ. Και έβγαινε τρίτο, πέμπτος, μας τυπούσαν στην πλάτη. Ισχύουν και μας λέγανε με χαράστε παιδάκια, είστε τα καλά παιδιά. Είστε τα ωραία τα παιδιά, γιατί εμείς παίρνουμε τα πρωταθλήματα, παίρνουμε τα κύπελα, παίρνουμε τα φράγκα. Έπαιρνε σιγά κύπελο. Εντάξει. Άκουσε με ένα λεπτό. Τώρα όμως που ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστεί, τώρα που ο ΠΑΟΚ τους άφησε δεύτερη και τρίτη χρονιά να τους αφήσει χωρίς ποτάλιμα και χωρίς κύπελο,
Τώρα τους πείραξε. Τώρα μπήκανε, μπήκε το αυγό στον πισινό, με συγχωρείς. Γιατί, όχι μόνο ηθικά, αδερφέ. Γιατί μπήκε και, μπήκε και μέσα στην Αθήνα. Μπήκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πήρε κανάλι, πήρε εφημερίδες, πήρε λιμάνι. Αυτά τα πράγματα. Καταλαβες. Και προσπαθούν να τον ξενερώσουν τον άνθρωπο για να τον διώξουν. Αλλά τους είπε, όποιος πειράζει την οικογένειά μου και τον ΠΑΟΚ, θα είχε κάνει με μένα. Πεισμόνι, πεισμόνι ο Πόντιος και ας θέλω να τον λερώσω. Ποντιάρα μεγάλη, αγύρι στο κεφάλι είναι. Και να τα βρουν όλα μπροστά τους. Να είσαι σίγουρος. Άκουσε το ένα λεπτάκι μόνο και κλείνω. Ναι, κλείσε με αυτό. Το μεγαλύτερο κακό δεν το έχει κάνει ο Ολυμπιακός στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, το έχει κάνει. Απλά οι ομάδες γίνονται οχήματα για άλλου είδους δουλειές. Δηλαδή, όλο αυτό το μίσος, ακόμα και ο τρόπος που μιλάς εσύ τώρα, ναι, ισχύουν αυτά τα πράγματα που λες. Αλλά ρε παιδιά, ας πούμε, δεν διαλέγει το σύμπαν όλο, ας πούμε, για να πάρει έτσι. Ή ο Ολυμπιακός. Έτσι όπως το λες. Ή ο Άρης. Σωστό. Ή ο ΑΕΚ. Ή ο Απόλλων. Σωστό. Ή... αυτό το είπα προηγουμένως, ρε φίλε. Για τις ομάδες δεν θα χωριστεί καμιά χώρα. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Σωστό, αλλά βλέπεις. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και, ούτε μια εκατομμύρια. Που είμαστε και στην ηλικία που είμαστε και στην την εμπειρία που έχουμε πορωνόμαστε ακόμα και τώρα, ρε φίλε. Το βλέπεις. Λοιπόν, Γιώργη. Ναι, ρε τα φίλε. Έχεις δίκιο σε όσα είπες. Δηλαδή σου βγάζω το καπέλο. Συμφωνώ. 1000%. Εγώ δεν λέω το μεγαλύτερο κακό το έχει κάνει ο Ολυμπιακός, δεν το ζητάω. Αλλά και εσύ μίλησες με έναν τρόπο που δείχνει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν σου λέω ότι έχεις άδικο. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ποιο δεν γίνεται δηλαδή. Το που είπες για το. Ποιο. Δεν γίνεται, ας πούμε, να μιλάμε με τέτοιο τρόπο ναι. για ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις ομάδες, οχήματα για τα προσωπικά τους. Ναι, ποιος είναι ο τρόπος που μίλησα εγώ, ρε φίλε, και της άρεσε. Δεν σου λέω ότι μίλησα άσχημα. Ο τρόπος, ο φανατισμένος τρόπος. Πάθος, πάθος σου λέει τόσο πολύ. Δηλαδή, πού δεν συμφωνείς, τι είπα και δεν ισχύει. Εγώ σου ξαναλέω ότι το μεγαλύτερο κακό στο πρωτάθλημα το έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Δεν το συζητάμε αυτό. Έγινε καρτάση μου, έγινε Γιώργο μου. Γιώργη. Είναι Ολυμπιακοί και λένε ότι αδικούνται, γελάει ο κόσμος. Εντάξει Γιώργο μου. Γιώργη, να σε ακούμε πραγματικά. Μένω άρεσε η άποψή σου. Να σε ακούμε έτσι πιο τακτικά. Και η φωνή σου, ρε φίλε, πάνω από 24-25 δεν σε έκανα, να σου πω την αλήθεια. Μην παίρνετε άλλη τηλέφωνο, είναι ήδη. Καλό σου βράδυ, Γιώργα. Παρά 5 σχεδόν και έχουμε 4 γραμμές. Και εγώ θα ήθελα να πω ένα συγγνώμη στους φίλους που ήταν στην αναμονή. Ναι, πριν το διάλειμμα και ναι, το ρίξαμε εξαιτίας του Γιώργου. Εντάξει. Του Γιώργου στην Ολλανδία που παραφέρθηκε. Εντάξει. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Τελείωσε. Άστο, μην το κάνεις. Okay. Τελείωσε. Έλα, συγγνώμη από τους φίλους που περίμεναν. Εντάξει. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Οι ίδιοι πήραν. Μην σε καλησπέρα. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Ζάχο. Γεια σου. Ο Ανδρέας είμαι. Στην Αθήνα, ΠΑΟΚ. Γεια σου, Ανδρέα. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε άλλοι. Υπάρχει και άλλη εκπομπή. Εντάξει, είναι παραπέντε και είναι πέντε γραμμές. Δηλαδή για το Θεό. Έλα, Ανδρέα, ακούμε. Τάσο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πώς έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ εδώ και 25 χρόνια και τρυπιέται μια ζωή μόνος του. Επιτέλους, μετά από πολλά χρόνια, αποκτάς ένα βουνό, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει άπλετο χρήμα να σε φτιάξει μια υπερομάδα και για Ευρώπη και για Champions League. Τι δουλειά έχεις και θέλω να μου πεις εσύ, ρε Τάσο, που είστε πιο μέσα. Τι δουλειά έχεις να πας να ασχοληθείς με ξάνθες, με σαλέ, με μπέους να τους κάνεις κολλητούς, με ο δικός μας ο Ιβάν Σαββίδης, πες μου ποιος ο λόγος. Mm. Αυτά που έκανε όλα τα χρόνια ο Ολυμπιακός, η Ξάνθη ποια ήταν, Τάσο μου, ένα Ιουσουφάκι του Ολυμπιακού. Mm. Δυνάμωσε ο ΠΑΟΚ τώρα, έγινε Ιουσουφάκι του ΠΑΟΚ. Mm. Ο Χι Πανόπουλος, ο κάθε Πανόπουλος, γιατί δεν θα ξεχάσουμε πόσα χρόνια τι σφαγές είχε κάνει και η Ξάνθη στον ΠΑΟΚ. Τι δουλειά έχεις εσύ ο Ιβάν Σαββίδης, τι δουλειά έχεις. Μα δεν έχει καμία δουλειά ο Ιβάν Σαββίδης με την Ξάνθη. Αγόρι μου, αυτά το ότι έχουν βγει δεν έχουν βγει γιατί κατεβήκαν ουράνο που κατέβαλαν. Αυτά έχουν βγει, ρε φίλε, γιατί σε έχει δηλητηριάσει να πούμε τα site και τα παπαγαλάκια του Ολυμπιακού. Αδερφέ, τόσα χρόνια το τι. Λοιπόν, επειδή ίσως να μην γνωρίζει, ο Ιωάννης Σαββίδης δεν έχει καμία μα καμία σχέση με την ιδιοκτησία της Ξάνθης. Και αυτό που κατηγορούν για το σαλέ κτλ. Δεν αφορά την ΠΑΕ Ξάνθη. Τι δουλειά έχεις όμως εσύ καταλάβες. Να πάει να μπλέξεις, εγώ σε καταλαβαίνω, εσύ είσαι ΠΑΟΚ, τι δουλειά έχεις να πάει να μπλέξεις με καλπατζίδιδες, με ξαδέρφια, με αδέρφια. Ποιος ΠΑΟΚ έπαιξε, ρε φίλε, κάνεις... ο Ανιψιός του έκανε ένα deal για ένα ξενοδοχείο και ένα χώρο ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στα πηγάδια. Είχε ανάγκη δηλαδή να πάρει το συγκεκριμένο από τη στιγμή που ξέρεις ότι στην Αθήνα σε τρυπάνε και με ένα τηλέφωνο μαρτυράνε. Αυτό είναι το πρόβλημα, ρε φίλε, ή ο τρόπος λειτουργίας των από κάτω. Για να καταλάβω τώρα. Έχεις ανάγκη να κάνεις φίλο τον ΠΕΟ. Άντε πάλι. Έχεις ανάγκη να τον έχεις φίλο τον ΠΕΟ και να σε σαπορτάρει τα ΠΑΟΚ και να έχεις δανεικούς είτε με τον ΠΕΟ είτε με τον Κουλιά. Είσαι ο Ιβάν Σαββίδης. Δηλαδή, να σου πω, να σε ρωτήσω κάτι, Ρασί Ανδρέα.
στον Κούγια που έχω δώσει δύο δανεικούς. Ναι. Είδες τι τρόπο έχει πάει απέναντι στον ΠΑΟΚ. Είδα και στο Μελισσάνη. Ναι, όχι, αυτό τι σημαίνει. Ότι σε όποιον δίνει δανεικούς δεν σημαίνει ότι έχει καλές σχέσεις. Όχι, να μην ασχολείσαι με κανέναν από αυτούς. Έχεις την πιο δυνατή ομάδα, έχεις τα πιο πολλά. Και τι να κάνεις όταν έχεις, ρε φίλε, 40 ποδοσφαιριστές. Δεν έχεις καμία δουλειά. Να μην έχεις 40, να έχεις 30. Και τι να κάνουμε τώρα, έχεις 40 δηλαδή. Συγγνώμη, θυμάσαι το τρύπημα που έφαγες από το Μελισσανίδη. Για μένα δεν είναι τρύπημα αυτό, φίλε. Αυτό που το ονομάζει τρύπημα δεν είναι καθόλου τρύπημα. Και εντάξει, και δεν έχει καμία σχέση αυτό που λες εσύ τώρα, ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη κτλ. Εντάξει. Γιατί εσύ στο Γκούγια έδωσες παίχτες και τις ανώνυμες επιστολές που στέλνανε στην Επιτροπή, όλοι λένε ότι τις έφερε ο Κούγιας. Γιατί ο Κούγιας είχε τα στοιχεία. Αλλά εσύ του πλήρωσες. Αυτό ρε φίλε, τώρα εγώ δεν μπορώ να το υιοθετήσω που λες εσύ. Αυτό είναι δική σου άποψη, εντάξει. Να είσαι καλά, Αντρέα, πρέπει να πάρουμε τους υπολείπους. Αντρέα και την άλλη και τις άλλες. Να μιλάμε με χειροπιαστές καταστάσεις. Με το τι ισχύει, όχι υποθετικά. Λοιπόν, εντάξει, τα πάντα λοιπόν όσα είπες φίλε Αντρέα είναι υποθετικά. Πάμε στους τέσσερις από ένα μισό λεπτό καθένας. Όταν έχεις κάτι χειροπιαστό στο χέρι σου, να το συζητήσουμε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα φίλε. Στο μεθεπόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου ρε Γιώργη. Γεια σου, Γιώργη, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Αναστάση, γεια σου, Τάσου, γεια σου, Ζάχου, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, γεια σου, καλή εβδομάδα. Θα υιοθετήσω, μάλλον με καλύπτεις απόλυτα. Υπάρχει ένα νομικό επιτελείο στον ΠΑΟΚ, εντάξει. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτούς. Δεν υιοθετώ απολύτως τίποτα από αυτά που γράφουν τα κανάλια, που γράφουν οι ντεμέκ δημοσιογράφοι, που γράφουν τα site κτλ. Θα πω ένα εξής παράδειγμα και θέλω να μου δώσεις μια απάντηση, έτσι. Θα ξεκινήσω με μια μεταγραφή που είχαμε συζητήσει τότε παλιά, θυμάσαι Τάσο, που είχαμε συζητήσει για τη μεταγραφή του Ρέτσου που είχε πάει στην Bayer Leverkusen, έτσι. Mm. Που είχαν γράψει στα site για 23 εκατομμύρια ευρώ η πιο ακριβή μεταγραφή κτλ. Γύρω στη μια εβδομάδα μετά, όταν έγινε η μεταγραφή, βγήκε η Bild και είπε ότι αυτή η μεταγραφή κόστησε 17 εκατομμύρια, ότι δεν ισχύει αυτό εδώ το ποσό. Ένα δεύτερο θα πω για μια υποτιθέμενη μεταγραφή που χάλασε από αυτόν τον Πορτογάλο που ήταν να πάει στη Wolves, που λέγανε κάτι για 30 εκατομμύρια. Για τον Μοντέσελες. Ναι. Ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει κάνει προσφορά για τον Καβάνη στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Καλά θα ήταν εκεί πέρα, επειδή τρώμε συνέχεια το αμάσιτο αυτό εδώ το πρόλογο και θα συμφωνήσω, πρέπει να μείνουμε λίγο ήρεμοι, γιατί εμείς είμαστε οπαδοί, αγαπάμε την ομάδα μας, δεν γουστάρουμε την αδικία γενικά και η ψυχοσύνθεση του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚΤΣΙ το έχει αποδείξει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, όλες αυτές οι αδικίες που έχουμε περάσει και έχουν νιώσει στο πετσί μας. Θα συμφωνήσω και με τον Ζάχο που είπε ότι δεν γουστάρει να υπάρχει αδικία και να πέφτουν δηλαδή ομάδες που δεν φταίνε στην ουσία, και θα θυμίσω και γι' αυτόν εδώ το δυνάστη που τα τελευταία 30-35 χρόνια τουλάχιστον που αλλάζανε, η μία ήταν ο Παναθηναϊκός, μία ήταν η ΑΕΚ, μία ήταν ο Ολυμπιακός κτλ. Και αυτοί οι υπουργοί, και θα το κλείσω εδώ, που κάνανε ένα πολύ μεγάλο δωράκι για να φτιαχτεί ένα γήπεδο εκεί κάτω με τα λεφτά του λαού, έτσι. Με τα Ολυμπιακά έργα. Με τα Ολυμπιακά ακριβώς, έργα. Ακριβώς. Σε μια ομάδα που χρωστούσε το κράτος πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ, που έπεσε στη Γάμα Εθνική και σβηστήκαν όλα τα χρέη, και ο φουκαράς ο Μεροκαμαδιάρης ο Έλληνας που χρωστάει 500 και 1000 ευρώ που τον κλείνουν στη φυλακή. Αυτά είχαν από μάγκες. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να σε καλά. Είσαι ωραίος, Γιώργο. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό να σε βράδυ. Καλά. Οι δύο τελευταίοι. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ είμαι πάλι. Ναι. Λοιπόν, πήρα να πω μια συγγνώμη για πριν. Δικαιολογήστε με. Εντάξει. Ήταν η ένταση της ημέρας. Τελείωσε. Ένα χρόνια στα ραδιόφωνα. Τελείωσε. Είπαμε και εμείς δεν το υιοθετούμε, δεν το δεχόμαστε. Τελείωσε. Εντάξει. Κάποια στιγμή, λοιπόν. Εντάξει, τίποτα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Γιατί εντάξει, όταν. Καλύτερο θα είναι όταν είμαστε σε φάση που είμαστε αγανακτισμένοι να μετράμε ως το 10. Εγώ πήρα χωρίς να μετρήσω. Γιώργο, ως το 10. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο κόκκινος είμαι αυτή τη στιγμή. Ναι. Στο πρόσωπο.
Δεν μπορείς λοιπόν, να φανταστείς τι αυτοσυγκράτηση έχω επιδείξει εδώ και ένα δίωρο με όσα έχω μέσα μου να πω. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Στο τέλος θέλω να κάνω ένα σχόλιο για αυτό ναι. που είπες τώρα. Έτσι. Ευχαριστώ να σε καλά. Και σε τιμάει η τιμά, συγγνώμη σου. Να σε καλά. Στο τελευταίο. Γεια σου Γιώργη. Καλό βράδυ. Στο τελευταίο. Καλησπέρα. 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 Θα μείνω λίγο στους δύο προηγούμενους αυτές που πήραν τηλέφωνο. Ναι. Εγώ μέτρησα όχι μέχρι το 10, μέχρι το 100 για να είμαι ήρεμος. Ναι φίλε. Πιστεύω ότι έχετε κάνει και εσείς. Οι δύο προηγούμενες που κάτι για μια μεταγραφή και για τους δημοσιογράφους. Εγώ σε αυτό θέλω να αναφερθώ. Τόσες μέρες, τόσο καιρό που γίνεται αυτό με τον Ολυμπιακό, με το πώς το λένε το κανάλι εκεί πέρα. Ναι. Που έβγαλε όλο το θέμα. Μας καθησυχάζουνε. Μας λένε όχι, 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 δεν είναι αυτό. Ο καθένας λέει μια τη μακρύ, την άποψή του ενάντια στο θέμα. Γιατί όλο αυτό το πράγμα γίνεται ρε παιδιά, να μας καθησυχάζουν τόσο καιρό όλοι τους. Και να μας βγάζουν στο SDNA, στο άλλο, η τάδε άποψη δεν ισχύει. Γιατί δεν μας λένε ανοιχτά ότι έχουμε ένα πόλεμο. Ένα πόλεμο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τα πάντα. Και μας βγάζουν αυτό το πράγμα, αυτή την άποψη. Πείτε μου. Πάμε παρακάτω φίλε. Πάμε. Δεν λέω για σας προσωπικά. Ναι, ναι. Δεν λέω για σας προσωπικά, αλλά τόσες μέρες διαβάζαμε από αριστερά και δεξιά ότι έχουμε πει αυτό, ότι ισχύει αυτό, ότι είναι το τέταρτος ξάδελφος, το τέταρτος ανιψιός και όλα αυτά. Γιατί δεν λένε καθόλου ότι έχουμε ένα πόλεμο. Να ξέρουν και να αντιμετωπίσουμε ένα πόλεμο ρε παιδιά. Όλοι έχουμε πάει στρατό. Ένα πόλεμο να αντιμετωπίσουμε. Τι γίνεται. Ότι κάνουν τα πάντα για να γίνει αυτό το πράγμα. Τι να πω, δεν ήθελα να πω. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Υπάρχει και η ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε Ζάχου. Διάβασε την. Εντάξει, είναι λίγο θέλω να κάνω και εγώ ένα σχόλιο. Ναι, θέλω να κάνω και εγώ ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που είπες. Γιατί πραγματικά. Λοιπόν, όπως είδαμε όλοι στον αγώνα της Τούμπας, η ομάδα πλέον κινδυνεύει από τον αποπροσανατολισμό όλων, από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ ως ιονή κάτοχος του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕΠΑΟΚ δηλώνει συγγνώμη, την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά κατά όλων των φυσικών προσώπων οι οποίοι λόγω της θέσης τους διαπράττουν ή θα διαπράξουν το δικαίωμα της παράβασης καθήκοντος. Το ίδιο ισχύει και για κάθε πρόσωπο το οποίο απεργάζεται και εκτελεί κακόβουλα και προβοκατόρικα σενάρια εις βάρος των καλώς ευνοωμένων και νόμιμων συμφερόντων της ΠΑΕΠΑΟΚ. Καλούμε το πολιτικό προσωπικό της Βορείου Ελλάδος, βουλευτές, ευρωβουλευτές και υπουργούς, το οποίο διακρίνεται μέχρι στιγμής για την εκοφαντική του σιωπή μπροστά στις πραξικοπηματικές κινήσεις των γνωστών παράκεντρων εξουσίας της πρωτεύουσας, να λάβει θέση, καθώς άμεσα θα κληθεί για να λάβει γνώση και να τοποθετηθεί επίσημα. Τέλος, καλούμε τους οπαδούς και το φύλαδο κόμμα της ομάδας μας να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση για την προστασία των δικαίων του σωματείου μας. Δηλώνουμε δε την απόλυτη στήριξή μας στον Ιβάν Σαββίδη, του οποίου παρουσία στα κοινωνικά, οικονομικά και αθλητικά δρόμενα της χώρας μόνο ευεργετικές συνέπειες είχε και συνεχίζει να έχει. Κάθε επίθεση εναντίον του Ιβάν Σαββίδη και είναι επίθεση κατά του ΠΑΟΚ, γενικά και εναντίον καθενός από εμάς ειδικότερα. Όσο για εσάς, κύριε Αυγενάκη, σας ενημερώνουμε ότι για τον ΠΑΟΚ είστε persona non grata. Τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω. Ανεπιθύμητος. Φροντίστε να μην σας γράψει η ιστορία σαν ενόχους εσχάτης προδοσίας εις βάρος της χώρας. Ο νοών, νοήτο, επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο, νομίμου δικαιώματός μας. Καλά. Παν Θεσσαλονίκιος, αθλητικός όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, είναι η ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Κατά της χώρας δεν θα είναι, κατά του ΠΑΟΚ, αν είναι. Όχι, άλλο εννοεί. Α, ωραία. Λοιπόν, δεν το νόημα. Δεν το πιστεύω. Ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα σχόλιο πάνω. Κάτσε λίγο πάνω τη μουσικούλα και τα έχουμε όλα έτοιμα. Ναι. Είδες τώρα, εγώ πραγματικά μπορώ να καταλάβω σε ένα σημείο, διότι αυτά τώρα που το 1/10, μπορώ να πω και λιγότερο, μόνο με την απειλή του υποβασμού περνάτε, εγώ τα έχω γευτεί τρεις φορές, έτσι. Τρεις φορές και να καταλάβεις και να θυμηθείς, εγώ δεν θα πω άδικα ή δίκαια, το τι πείραγμα. Πώς να το πω τώρα αλλιώς, τέτοιο έχει δεχτεί ο Αριανός, έτσι, και πώς ήταν. Νομίζω ότι. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Ναι, δεν συγκρίνονται αυτά. Γιατί δεν συγκρίνονται, Ρετάσο. Γιατί δεν συγκρίνονται. Δεν συγκρίνονται. Όχι.
Ωραία. Γιατί εσύ δεν μπήκες ποτέ στη μύτη του Ολυμπιακού. Να σε πολεμήσει κατά τον τρόπο. Τι σχέση έχει. Έχει σχέση. Γι' αυτό γίνεται ό,τι γίνεται. Ωραία. Είναι, εγώ προηγουμένω έφερα. Εγώ σου είπα. Σου έφερα. Από άλλο μετερίζει. Ωραία. Έπεσε εσύ. Σου έφερα. Και δεν νομίζω να έφταιγε τόσο Ολυμπιακό. Εγώ έπεσα τρεις φορές. Τρεις φορές. Επί παντοκρατορία Ολυμπιακό. Ολυμπιακό έφταιγε που έπεσε. Πρώτα έφταιγα εγώ. Πρώτα και περισσότερα έφταιγα εγώ. Τελειώσαμε. Σου είπα τώρα προηγουμένω όταν ξεκίνησε η εκπομπή. Σου είπα ένα παράδειγμα που έγινε όχι πριν 30 χρόνια, πριν 4 χρόνια. Που οι νόμοι λέγανε ότι έπρεπε να γίνει μπαράς και δεν έγινε μπαράς. Και την επόμενη χρονιά για τον ίδιο λόγο έγινε μπαράς. Κατάλαβες. Αυτό... Εγώ πώς ένιωθα δηλαδή τότε, για πες. Όχι, σωστά μιλάς αυτό. Πώς έγινε. Αλλά αυτό να πάτε να το πείτε όλοι σας στο βασικό χρηματοδότη της ποδοσφαιρικής της ομάδας. Τι είναι, ο οποίος έχει κάνει κολεγιά με τον Ολυμπιακό. Αυτό το αποφάσισε αυτό. Εντάξει. Ωραία. Λέω. Ναι, δεν, λέω ναι, αλλά δεν βλέπω αντίδραση. Λέω μια χαρά αντίδραση. Δεν βλέπω να σας πειράζει κάτι. Λέω ότι. Όπως υπάρχει έτσι εκνευρισμός, που εγώ ψεύω δεν θα γίνει κάτι έτσι, υπάρχει εκνευρισμός, θέλω να σκέφτεστε και από την άλλη μεριά πώς είναι τα πράγματα, όταν οι φίλοι σας, όταν τα αδέλφια σας, όταν τα ξαδέλφια σας είναι σε τέτοια κατάσταση, εντάξει. Εντάξει. Είναι δηλαδή, δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Εσύ λες ότι είναι δύο διαφορετικές, εντάξει. Είναι, εγώ λέω εντάξει. Είναι. Είναι. Πότε μπήκε στη στιγμή του Ολυμπιακού για να σε πολεμήσει κανέναν. Εντάξει, ρε φίλε, τι θα σε πολεμήσει μια ολόκληρη κυβέρνηση. Και εγώ σου λέω, να πάει στο ΚΑΣ και να το δικάσει στο ΚΑΣ. Να τη δικάσει την υπόθεση το ΚΑΣ. Το που θα πάει, αν δηλαδή θα βγάλει ένοχος και το ΚΑΣ, λέω, μία στο εκατομμύριο. Ναι. Και εκείνο θα είναι φτιάχνουμε τέτοιο. Όχι, θα δεκτούμε την δικαστική απόφαση. Αυτό λέω. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Α, μπράβο. Αλλά αυτό τώρα το παράδειγμα που έδωσες. Ναι. Δεν έχει ρεφτεί. Όχι, να κάνει εγώ δεν είπα για τέτοιο. Λέω πώς ήταν ο άλλος. Πώς είναι η ψυχολογία του άλλου. Έτσι, ναι, μαζί σου. Πώς ήταν ο Αριανός. Πώς ήταν από τις φαγές που έτρωγε. Θυμάσαι τι είπα στην αρχή της εισαγωγή. Ότι το μόνο που θα καταφέρει να κάνει ο Ολυμπιακός τα παραδείγματά του και τα παπαγαλάκια του έτσι, είναι να μιλάει ο εχθρός οπαδικά του ΠΑΟΚ για υποβιβασμό που τον ικανοποιεί μερικώς γιατί ίσως να έχει ένα αποθυμένο έτσι. Και το μόνο που μπορεί να καταφέρει είναι όταν θα πανηγυρίζουμε το Μάιο τον Ντάμπλ άλλη μια φορά και θα μείνει άτιτλος ο Ολυμπιακός. Έτσι λέω εγώ. Ναι, σωστά. Κάνεις μια πρόβλεψη. Τα πρωτοσέλιδα του Ολυμπιακού τα βλέπω από τώρα να γράφουνε. Αντί να υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ, του δώσα το πρωτάθλημα. Αλλά θα θέλω από τους υπεύθυνους του Ολυμπιακού, γιατί αυτοί θα βάλουν και τον τίτλο, να μου βάλουν και το φετινό πρωτάθλημα. Ποιανό θα είναι, της λίμνης Ταγκανίκα. Ή του Σπερχίου ποταμού. Στο αγωνιστικό πήγε. Άντε να σα δω λίγο σήμερα. Εγώ δεν μίλησα για το αγωνιστικό. Λοιπόν, πάμε, διάβασε το. Θα τα πούμε και αύριο. Διάβασε. Μάζδα Μανατίδη ήταν κοντά μα, άλλο ένα βράδυ. Η καρδιά τη Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρία και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, αξεσουάρ και μετρητή εμπίεση ΑΡΕΞ. Μάζδα Μανατίδη, ένα όνομα, εγγύηση με τι πιο ανταγωνιστικέ τιμέ. Και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει τώρα το μαστορά του, είναι ο Ιωάννης Αμανατής και το επιτελείο του. Παπάβη 205 η διεύθυνση, 2310-924-931 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Λοιπόν, όχι, θέλω να κάνω ένα. Δεν πήρα 10 δευτερόλεπτα γιατί το βλέπω, δεν γίνεται. Sorry. Επειδή βλέπω ότι έχει το match και ήθελα αυτό τα 10 δευτερόλεπτα σχόλια για το match. Εγώ ήμουν ο πρώτος, από τους πρώτους τουλάχιστον, έτσι για να βλογήσω λίγο τα γένια μου, που είπα για τον Μπα. Τον Μπα, τον Μπομπά. Ότι είπα ότι δεύτερη φορά που τον είδα, μια μισή φορά που είπα, λέω δεν κάνει αυτός ο παίκτης. Προχθές όμως, ρε παιδιά, προσοχή. Δεν ξέρω, αιρετικός είμαι, δεν ξέρω. Προχθές, εκτός βέβαια, τον γκολ είναι δικό του λάθος, έτσι, τραγικό. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν καλούλης ο Μπα. Γιατί όλοι τον κράζεται τώρα. Ήταν το μόνο μας που ήταν, δεν ήταν αρνητικός τέλος πάντων. Ήταν καλούλης και έκοψε 2-3 φορές και την μπάλα την πήγε μπροστά. Έκανε φυσικά το λάθος και φάγαμε τον γκολ, έτσι. Το τραγικό λάθος. Γιατί βλέπω ο Μπα και ο Μπα και ο Μπα. Ήθελα να το πω. Αντιτέλειο, θέλω να πάω τον Γκαγκάτση στο Open. Ποιον? Τον Γκαγκάτση στο Open. Ποιο Γκαγκάτση? Στη δίκη, ρε. Α, θέλω να δω κι εγώ. Τέλειωνε. Λοιπόν, πορκίτοψε το πολύ. Εγώ δεν χάνω τώρα. Θα το χάσω εγώ τον. Άντε βρε μαρμελάδα. Εγώ το σαγόνια του κύριο. Όχι το γμόχ, όχι το γμόχ. Άλλο. Λοιπόν, πορκίτοψε το πολύ. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό Σκοτόπουλο, και όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοσημείες σας περιμένουν. Στο ψητό πολύ μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Ένα special burger, μια κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Ένα κλαπ αλατικών και μια κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Δύο μπέργκες με γύρο και μια κοκακόλα επίσης 5 ευρώ. Delivery 23-15-25-55 και η διεύθυνση γνωστή, πασίγνωστη Καρολίκια Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Λοιπόν, είχαμε πάρα πολλά να πούμε, δεν προλάβαμε. Εντάξει, και αύριο μέρα. Θα τα πούμε και αύριο πρώτα ο Θεός. Εντάξει, έτσι. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Κάντο.
Τι κάτω, ρε. Κάτω από το Βικτόριο, πώ να πει τι θλάκι. Δεν είναι από την Παρασκευή, λοιπόν. Όταν στην Παρασκευή έκανε εντύπωση, να ξέρει. Έχω πολλά μηνύματα ακόμη και τώρα για την εκπομπή τη Παρασκευή. Ναι, ήταν φανταστική εκπομπή. Και γούσταρε ο κόσμο όλο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλου του ακροατέ τη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντούρνη και Τάσο Τρέγια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο. Στις 9 έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θεός, και αύριο, και όσοι δεν προλάβατε σήμερα γιατί έγινε ένας χαμούλης, θα τα πούμε αύριο, παιδιά, και όλη την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή. Γεροί να είμαστε, θα είμαστε εδώ. Όμορφα, ωραία να τα λέμε. Ακολουθεί Γιώργος Αγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Καλό βράδυ.